Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, Κωστής Ραπτόπουλος με Γιάννη Χιλιτίδη, οι δυο μας production. Ποιος είναι? Ο Εμίλιος. Πασεραϊκάρας. Γεια σου Εμίλιε. Εμίλιος Γαβριλίδης. Έχω δύο ηχοληπτάρες να μου πει. Μπράβο. Λοιπόν, Champions League τώρα κλαϊμάει. Τα χθεσινά ήταν τα μάτς. Τα καλά. Και το αυριανό είναι το βράδυ 10 και 5. Να δούμε τον Ολυμπιακό. Περνάει, δεν περνάει την Άντερλεκ. Και φυσικά μετά είναι εκεί πελάρα. Έχουμε δηλαδή ενδιαφέροντα πράγματα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουμε δηλαδή να δούμε πώς θα προχωρήσουν στο Champions League οι ομάδες. Έχουμε να δούμε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Έχουμε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, αν περάσει ή όχι. Και φυσικά έχουμε το κύπελλο Ελλάδος, για το αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Αν θα προσεγγίσει σωστά ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Αν θα βάλει μυαλό ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά και πραγματικά δει κοινικά το παιχνίδι με στρατηγική μια φορά. Παιδιά, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα. Εγώ τη ζω την πόλη από εδώ γεννήθηκα. Εδώ έκανα τα ένσημά μου, σε μια γειτονιά μεγάλωσα, έκανα μερικά ταξίδια, αλλά ο προορισμός μου ήταν πάντα εδώ και η ίδια γειτονιά. Λοιπόν, ξέρω μέσα από περίπου 30 δουλειές που άλλαξα από τα 21 μου μέχρι σήμερα, είμαστε λίγο προχειροδουλειές, είμαστε λίγο αργοί. Και αυτό περνάει και στον ΠΑΟΚ, περνάει και στον Άρη, περνάει στον Ιρακλή. Είμαστε λίγο λαμόγια, όπως είναι μεγάλα λαμόγια οι Αθηναίοι. Έχουμε και εμείς μια λαμόγια, αλλά εμείς είμαστε αργοί. Και πάμε στο στυλ του «Δεν βαριέσαι, μωρέ, έχει ο Θεός». Πάμε και ό,τι γίνει. Έχουμε αυτό του Έλληνα αέρα. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Εγώ τη ζωή τη βλέπω με διαφορετικό μάτι. Η ζωή είναι μάχη, πόλεμος. Ούτε αγάπες λουλούδια είναι, ούτε τραγούδια, ούτε τίποτα. Μάχη. Συνεχόμενη μάχη. Δεν πρόκειται να αν πρόκειται να επαναπαυτείς, δέχεσαι πλήγματα. Πρέπει να είσαι στην τζίτα. Δυστυχώς, αυτό που λένε πάμε και όπου βγει δεν υπάρχει. Πρέπει να είσαι οργανωμένος σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Δηλαδή, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα, μέχρι τα πιο δύσκολα, τα πιο αλόκοτα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Το πιο απλό πράγμα. Θέλω να κατέβω στην αγορά. Λοιπόν, στο κέντρο. Εγώ όταν ακούω κέντρο, εγώ θωρακίζομαι. Παράδειγμα. Μπαίνω μες στο ίντερνετ, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά εδώ στο site, παίρνω τηλέφωνο σε κάποιους δημοσιογράφους που είναι, ξέρω εγώ, υπεύθυνοι για τα κοινωνικά, πολιτιστικά. Παίρνω ένα φίλο μου αστικατζή και ρωτάω. Παίρνω τον Γιωργάκη, τον ταξιτζή, τον γαμπρό μου. Λέω κολόβλαχε, του λέω τι γίνεται να πούμε. Ακούς τι με κατεβαίνεις κάτω, να με κομμουνιστές πάλι κάτω να πούμε. Τι ώρα είναι Γιώργο μου, οι κομμουνιστές 6 ώρα. Μάλιστα, δεν πάμε. Ή θα το κανονίσουμε μια άλλη ώρα. Δεν μπλέκεις. Δηλαδή, όταν μπλέκω, ας πούμε, και πάω σαν τον Τράγο, σαν τον Βλάκα εκεί πέρα, τα βάζω με τον εαυτό μου και νευριάζω. Γιατί έπρεπε να το ξέρω. Παράδειγμα. Τώρα, μου λέει ο Πεντμεζάς με τον Τότι. Κοίταξε, λέει, το αμάξι σου έχει γεράσει και από εδώ και πέρα πρέπει να ελέγχεις τα λάδια, ας πούμε. Στα κάθε 2.000 χιλιόμετρα να έρχεσαι, άμα κάνεις κανένα λαδάκι, να το βάζουμε. Λέω πολύ ωραία. Στα 1.500 χιλιόμετρα, βουρ, ο Ραυτόπουλος πάει, βολίδα, στον Πεντμεζά και τον Τότι. Τι γίνεται, μάγες, ευκαιρία να τους δω κιόλας. Πίνουμε τα καφεδάκια μας, μέσα στην κουβέντα, χράτς, βάζει εκείνο το μαρκούτσι απάνω στο αυτό. Μου λέει, κάψαμε, ξέρω εγώ, 80-90 γραμμάρια, αλλά δεν είναι τίποτα, συμπλήρωστο. Έχω εγώ πίσω στο πόρ μπαγάζ ένα, πώς το λένε, αυτό με τα λάδια που το Νίκος από τα Γιάννητσά που τα πουλάει. Χλάψ, το βάζεις. Έτσι. Μου λέει τώρα σε 200.000 χιλιόμετρα σημείωσε, πρέπει να αλλάξεις αυτό που λένε οι μάντες. Που αυτοί οι μάντες χρονισμού. Οπ, ξεκάρεις, στα χιλιόμετρα κτλ. Πρέπει να είσαι οργανωμένος. Μετά, έχεις να κάνεις μια εκπομπή η οποία είναι, ξέρω εγώ, έχει ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και πρέπει να μπεις, πώς θα μπεις. Πρέπει να. Εντάξει, βγαίνει αυθόρμητα, πολλά πράγματα βγαίνουν αυθόρμητα, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Πας να κλείσεις μια δουλειά. Λέει, ας πούμε,
Θα τηλεφωνηθούμε. Έρχεται κάποιος που λέει να κάνουμε μια δουλειά, έχει κανάλι, ιστορίες. Ναι, βέβαια, λέω ότι θα τηλεφωνηθούμε. Λέω, αν πάρω εγώ πρώτος τηλέφωνο, πάει να πει ότι θα οικονομικά θα με ρίξει αυτός. Πρέπει να με πάρει αυτός τηλέφωνο, για παράδειγμα. Αυτός να κάνει την κίνηση την πρώτη. Εις τρόπον ώστε, για παράδειγμα, να εσύ με φώναξες. Δεν πήγα εγώ, δεν ήρθα εγώ να σε παρακαλέσω. Εσύ μου κάνεις την πρόταση. Άλλο να κάνεις εσύ την πρόταση και να πεις να αυτοπροταθείς και να πας κάπου και να πεις ρε παιδιά, που νήσου ξέρω εγώ που λέω άλλος. Οι Αμερικάνοι λένε μην περιμένεις να σου χτυπήσει ο άλλος την πόρτα, κουνήσου κι εσύ. Ναι, το κάνεις, αλλά πρέπει να φτιάξεις το γεγονός, τη στρατηγική σου. Δεν θα χτυπάς την πόρτα εσύ, γιατί θα σου πει άλλος εντάξει, εμείς δεν έχουμε λεφτά, κρίση υπάρχει. Ενώ αν σε χτυπήσει αυτό την πόρτα, θα σου πει κρίση υπάρχει, κρίση υπάρχει, αλλά τι με φώναξες δηλαδή, επειδή υπάρχει κρίση. Μη με φώναζες. Λεπτομέρειες. Τη λεπτομέρεια, ο λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια, τη λεπτομέρεια, ο λεπτομέρεια. Έχεις ξέρω εγώ θέματα. Πρέπει να κατευθυνθείς, να πας, να δεις. Μην ανοίγεσαι. Μην ανοίγεσαι. Δηλαδή είναι, έχεις 50 χιλιάρια στην τράπεζα, λέμε. Παλιά. Λες, θα πάρω ένα μάξι, ξέρω 45 χιλιάδες ευρώ. Όχι, πάρεις ένα 18 χιλιάδων ευρώ. Γιατί? Μπα σε βρει κάποια συμφορά άλλη. Ξέρω εγώ, να σε φάνε το σπίτι. Να σε ανοίξουν το αυτό. Να έχεις πάντα το κακό στο νου σου και να έχεις μια καβάζα. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ που καταλήγω τώρα. Πες με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να βάλει το κακό στο νου. Άμα πούμε, ξέρεις να η διαιτησία θα με φτιάξει τα μετάξει η διαιτησία. Η διαιτησία είναι ας πούμε το κράτος. Ή τι να πω εγώ τώρα. Το κράτος είναι αντίπαλο με εμάς. Μάλιστα, μας πάει κόντρα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κλέψουμε εμείς το κράτος πιο μπροστά πριν μας φάει αυτό. Ή να βρούμε αντιπαλότητα με το κράτος, να συμμαζευτούμε, μην μας χτυπήσει, μην μας φάει, ξέρω εγώ, να μην το δηλώσουμε αυτό γιατί θα μας φάει ο Τσίπρας τα λεφτά. Γίνεται μια τέτοια ιστορία. Δηλαδή, αν πας, σου την πέφτει ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ογκώδης στο δρόμο. Λέω, στρατηγική έχει. Άμα κάνεις το μάγκα από μακριά, του δίνεις θάρρος και έρχεται, θωρακίζεται. Δημιουργεί ας πούμε το αίσθημα του δεν κάνεις το μάγκα από μακριά, πιστεύω, σε κάνω να σε δείξω άμα από μακριά. Οπ, αμέσως του δίνεις το δικαίωμα να οργανωθεί. Τι κάνεις, ο γκώδης ο άλλος, θα κάνεις τον κακομύρι και θα πας κοντά, κοντά, κοντά. Κοντά τι σημαίνει, χτυπάω και φεύγω. Μπα, φεύγω, πρόλαβα, δεν με πιάνει, σώθηκα, το χτύπησα κιόλας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με αυτό το προπονητή αυτά τα πράγματα δεν τα έχει. Και ο προπονητής, ο άνθρωπος, ο άντρας, ο επαγγελματίας, ο οποίος δεν έχει στο νου του τέτοια πράγματα και βαδίζει, ας πούμε, άρα έχει ο Θεός. Δεν έχει ο Θεός. Δεν έχει ο Θεός. Ο άλλος δεν έχει δουλειά. Μάλιστα. 500 ευρώ το μήνα. 300 η γυναίκα, 800. Κάνει ένα παιδί, να γερό να ετοιμηθεί. Κάνει τρία παιδιά. Πεθαίνει ο μπαμπάς ο πεθερός, ξέρω εγώ. Λέει δεν έχω, λέει πάνες. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή είσαι να πούμε στον ήλιο δεν έχεις μοίρα. Προοπτική αυτή και τα λοιπά. Θα κάνεις ένα παιδί. Άντε να κάνεις δύο κατά λάθος. Κατά λάθος. Το τρίτο τι το θέλεις. Ταξί δεν δίνει άδειες πλέον η κυβέρνηση σε όποιον κάνει τρία παιδιά. Παλιά κάνανε. Αμολούσαν να πούμε οι τρίτεκνοι. Αμολάγανε μια άδεια ταξί με 50%. Δεν έχει. Το πελό καραμαλής. Ο άλλος, άκου να δεις τώρα. Έκανε τρίτο παιδί. Γιατί είπε, λέει, άκου να δεις, κάνανε παιδιά για να πάρουν το επίδομα. Έκανε λέει τρίτο παιδί, γιατί του είπε ο Καραμαλής ότι θα παίρνει φράγκα αν είναι λέει τρίτεκνος. Ασύλληπτα πράγματα. Άλλος έκανε παιδιά για να παίρνει το επίδομα. Λοιπόν τελειώσαν αυτά. Τώρα τι θα τα κάνεις τα παιδιά. Θα τα στείλεις στην Αφρική μετανάστες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτά λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει. Αυτά ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει. Να πήρε παιδί μου, με την Dortmund τα έκανε. Στα άλλα αφελείς, όσα βάλω και όσα φάω, άμυνες ψηλά. Μια αφέλεια. Να έχει δηλαδή στο υλικό του παίκτες με ταχύτητα, να έχει παίκτες με μια αλφα ικανοποιητική τεχνική, όχι ιδιαίτερα εύκολη στο σκοράρισμα, αλλά μια ομάδα με ταχύτητα και αυτοί να βάζουν τους αργούς μέσα. Να κάνουν δηλαδή με γρήγορους παίκτες, να έχει δηλαδή τον Μπέλκα γρήγορο, τον Κίτσιου γρήγορο, τον Ροντρίγκες γρήγορο, τον Μακ γρήγορο, τον Κάτσε γρήγορο. Έχει γρήγορους παίκτες ο ΠΑΟΚ μέσα στην εντεκάδα του. Τον Τζίμι Ροντ γρήγορο, ξέρω εγώ, να έχει. Πάει και βάζει τον Μπερμπάντοφ άλλος, που είναι να πούμε ερείπιο. Εντάξει.
βάζει και τον Κλάους και τον Μπερμπάτοφ, που είναι δύο αργοί. Εντάξει. Παίζει με τρεις στόπερ αργούς και ανεβάζει τα μπακ πάρα πολύ ψηλά. Και πάει ο αντίπαλος προπονητής, ας πούμε. Πάει ο αντίπαλος προπονητής, τυφλός είναι. Δεν το βλέπει. Πάει οι παίκτες του αντίπαλου προπονητή. Τα εξτρέμ του και χτυπάνε πάνω στα στόπερ. Και τα μπακ λείπουν. Και ο άλλος κοιμάται. Τρώει το ένα γκολ, τρώει ευκαιρίες, τρώει το δεύτερο γκολ και του δίνει ο άλλος το δώρο και το κάνει 2-2. Και αντί να πείτε ρε παιδιά, αυτοί και οι δύο προπονητές είναι φελοί. Τζάμπα λεφτά παίρνουν. Λέει ο Πάοκ ανατροπή, λέει μία ανατροπή, λέει ο άλλος, μία ανατρεπόμενο φορτηγό. Τι ιστορίες για αρκούδες. Ακούσω ότι παλαβά πράγματα. Ο Βεγγέρ χθες είχε μία στρατηγική, η οποία απεδείχθη στο τέλος ότι δεν του βγήκε. Τι έκανε ο άνθρωπος. Έπαιξε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την Μπαρτσελόνα. Έπαιξε με πάρα πολύ μεγάλη σεβασμό στην Μπαρτσελόνα. Έφτασε το παιχνίδι να πάει σε ρυθμούς που δεν συνήθισαμε την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή είδαμε την Μπαρτσελόνα σε 12 περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο. Σημείωσα μάλλον μέχρι να μπει το γκολ το πρώτο. Είδα 12 πλαγιοκοπήσεις και σέντρες, που αυτό δεν έχει γίνει στα χρονικά του Γκουαρδιόλα, δεν έχει γίνει, να πούμε. Δεν έχει γίνει ποτέ. Μετά ο Βέγκερ φτάνει το παιχνίδι στο 60 λεπτό. Έχω το 0-0 στην έδρα μου με την Μπαρτσελόνα. Δύο πράγματα κάνω. Το ένα είναι, το παίζω κουλτούρα, να πούμε, πίσω και προσπαθώ σε 30 λεπτά. Βάζω και μια αμυντικογενή αλλαγή. Βάζω και μια. Τρώω και έναν παίκτη παραγωγικό. Βάζω έναν ανασταλτικό 60 λεπτό. Για να δώσω στον αντίπαλο προπονητή το δικαίωμα να πει ότι να ξέρεις, αυτοί τώρα πάνε για το 0. Αν κάνεις μια τέτοια κίνηση στο παιχνίδι, η κίνηση δηλαδή να πω και στον αντίπαλο, εντάξει ρε φίλε, καλύτερο είσαι, εντάξει 0-0, δεν πάω μαλώσω μαζί σου πολύ. Θα κάτσω λίγο με ένα χαφ παραπάνω, ένα εξάρο, όκταρο ακόμα. Θα βγάλω έναν, ξέρω εγώ, μπορεί να βγάλω τον φόρμο και να πετάξω δύο γρήγορους μπροστά στην καρδιά του αντιπάλου να φύγω στην κόντρα. Έχουν οι προπονητές λεπτομέρειες τέτοιες και τα λοιπά. Και να ψάξει να βρει σε 30 λεπτά δύο φάσεις. Δηλαδή, ενώ βλέπεις γίνεται μια φάση, δεν σου βγαίνει, γίνεται, γύρνα πίσω και ψάξε στα 30 λεπτά που τα εναπομείναντα, ψάξε να βρεις δύο φάσεις. Αυτός ανοίχτηκε, ήταν η στρατηγική του τέτοια και λέει εγώ τώρα θα ρισκάρω απέναντι σε Μέση, σε Νεϊμάρ, σε Ινιέστα στα 30 τόσα, αλλά πατάει περιοχή, και στον άλλο τον Σουάρες, πώς το λένε, σε αυτούς τους τέσσερις, ας πούμε, ή στο Ρακιτζή που θα βγει πέμπτος, ξέρω και τα λοιπά, εγώ θα παίξω ανοιχτά. Θα πάρω ένα τέτοιο ρίσκο, γιατί το 0-0 δεν μου κάνει, πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορεί εγώ, Βεγγέρ, ο οποίος παίζω ένα ποδόσφαιρο θελκτικό, ακόμα και με αυτή την Μπαρτσελόνα, η οποία Μπαρτσελόνα δεν φαίνονταν και στα πολύ καλά της, και ίσως εκεί ο Βεγγέρ να την πάτησε, γιατί είδε ότι η Μπαρτσελόνα δεν ήταν στα πολύ καλά της. Έδειξε όμως σε τρεις φάσεις η Μπαρτσελόνα ότι αν την αφήσει ανοιχτή θα σε σκοτώσει, και την περάσανε στην τελευταία στιγμή, παρατρίκα να γίνει το 0-1. Διάλεξε λοιπόν στη στρατηγική να κάνει δύο πράγματα. Η μία είναι λοιπόν, γυρίζω πίσω, βάζω έναν αμυντικογενή παίχτη ακόμα στο χώρο του κέντρου, κρατάω το αποτέλεσμα και ψάχνω να βρω, επαναλαμβάνω, δύο φασάρες, και αν τις κάνω 1-0 ή αν δεν τις κάνω 0-0, να πάω στην Μπαρτσελόνα με 0-0. Ή ξανοίγομαι, παίρνοντας ένα ρίσκο 20% να κάνω ένα γκολ εγώ και να μου κάνει το 1-1, ή να κάνω 10% πιθανότητες γκολ εγώ και να μην μου το κάνει 1-1, και 80% τις πιθανότητες να μην κάνω γκολ εγώ και να μου κάνει τον πισινό μου σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά ο αντίπαλος που λέγεται Μπαρτσελόνα. Έρχομαι και εγώ λοιπόν και τα λέω πρώτα, και βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ, θα μιλήσω για μπάλα και μετά θα πάω στα άλλα, έχει τη μεγάλη ευκαιρία να βρει ένα Ολυμπιακό με αδυναμίες, και αυτός
να προσέξει πάρα πολύ την άμυνά του, να δώσει χώρο στον αντίπαλο και στα δύο παιχνίδια και να προσπαθήσει με παίκτες γρήγορους, σε ευνηδιασμούς, να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, κερδίζοντάς τον μέσα στην Τούμπα με ένα γκολ διαφορά. Από εκεί και πέρα στο Καραϊσκάκι είναι άλλο μάτς. Να πάει όμως με ένα γκολ διαφορά. Στη χειροτέρα των περιπτώσεων να βγει 0-0 μέσα στην Τούμπα. Να μην χάσει δηλαδή, ή να μην βγει 1-1-2-2. Να βγει 0-0. Και να πάει κάτω και να παίξει, ας πούμε, αυτό το στυλ του «έλα Ολυμπιακέ» επάνω. Και εγώ πάλι είμαι ο Κακομύρης που λέμε ένα σωματώδης έρχεται και σου την πέφτει. Μπορεί να τον πει, θα σε σκίσω ρε χοντρέα, σε διαλύσω, σε κάνω σε ράνο. Κάνεις τον Κακομύρη και θα βρεις ευκαιρία, το βρεις ανοιχτό. Αν το βρεις ανοιχτό, τον πλακώνεις και φεύγεις. Γιατί αν συνέλθει, πάλι θα σε πλακώσει. Αυτή είναι η ζωή. Αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στρατηγική πάνω απ' όλα. Μετά είναι η τακτική, μετά είναι η φυσική κατάσταση, μετά είναι η ψυχολογία, μετά είναι. Είναι 250 επιστήμες. 250 επιστήμες είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η στρατηγική. Ο αντίπαλος, τα πλεονεκτήματά του. Ποια είναι? Έχει, ξέρω εγώ, καλά εξτρέμ. Μάλιστα. Έχει ένα δεκάρι, ο οποίος, ξέρω εγώ, περνάει μπάλα, που έχει διεισδυτικότητα κτλ. Έχει και δεύτερο καλό δεκάρι. Το Φορτούνι, για παράδειγμα. Τι δεν έχει καλό? Σέντερ μπακ. Έχει πολύ καλά τα δύο πλαϊνά μπακ. Και έχει ένα τερματοφύλακα φανταστικό. Έφαγε τον γκολ, αλλά όλη στη ζωή δικαιούμαστε να κάνουμε λάθη. Ακόμα και οι καλύτεροι επαγγελματίες. Μια στροφή στραβή θα πάρει ο ένας. Στο χειρουργείο μπορεί να κάνει ένας με ένα λάθος. Ξέρω εγώ στα μαθηματικά όλος να γράψει λάθος την άσκηση. Είμαστε άνθρωποι φθαρτοί με προβλήματα και με λάθη. Έκανε το λάθος ο Ρομπέρτο. Ο Δέλας λοιπόν, ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει μεγάλος προπονητής, όσο και αν το προσπαθήσει, πήγε λέει να πούμε στο Καραϊσκάκι να χτυπήσει λέει τον Ολυμπιακό από τα άκρα. Να χτυπήσει δηλαδή τον Ολυμπιακό στα καλά του σημεία. Και δεν είδε ότι θα έπρεπε να βάλει μια ταχύτητα στο χώρο του άξονα μπροστά από τον Ούμπιντες, καλά τον έβαλε εκεί, και να χτυπήσει τον Ολυμπιακό που είναι τα αμυντικά του χαφ, ο Σβέντελερ, πώς το λένε αυτόν, τον Κασάμι τον είχαν έξω, τώρα τον βάλανε, πήραν χαμπάρι ότι πρέπει να παίξει ο Κασάμι. Πήγε λέει να χτυπήσει από την πλευρά. Πώς θα χτυπήσει ρε φίλε από την πλευρά, αφού ο Σαλίνο και ο άλλος, πώς το λένε, ο Μαζοάκου και ο Αλεπαντανά, πώς το λένε, Λαλουί, πώς το λένε, είναι καλοί παίκτες. Θα πας λοιπόν να χτυπήσει εκεί. Μετά, τι είναι ο Φορτούνης, παίκτης του Ολυμπιακού? Πάνε να τον πουλήσουν, πάνε να τον ανεβάσουν, πάνε να τον, να τον πασάρουν να πάρει την ομάδα πάνω. Έχεις εσύ ένα παίκτη που λέγεται Κάτσε. Και του λες να πούμε στον πρώτο γύρο, τον Κάτσε τράβα μπροστά να πούμε. Και έρχεται ο Φορτούνης, σε κάνει πλάκα μες στην Τούμπα. Δηλαδή, τι πιο απλό να πεις στο γρήγορο σου παίκτη, στο σκουπιδιάρι σου τον καλό, πάρ τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού κοντά, όταν φτάνει σβίστονα, 10 αυτοί, 10 και εμείς. Και αν πάρεις την μπάλα, φίλε, θα κάνεις το εξής. Θα δώσεις μια πάσα. Και στη χειρότερη περίπτωση θα μου κάνεις ντουμπλαρίσματα, ας πούμε από την πλευρά που βγαίνει ο Φορτούνης, συνήθως από τα αριστερά. Άρα κάτσε εσύ είσαι ματουμαδόρος κοντά μου στην περιοχή του Φορτούνη, Βδέλα, και ντουμπλάρεις στη δεξιά πτέρυγα. Πού είναι ο Κίτσου, ξέρω εγώ. Καλός μπροστά, αλλά πίσω, ξέρω εγώ, δεν μα τα πάει καλά τώρα τελευταία. Να του το πεις. Αυτοί πάνε χήμα. Χήμα πάνε. Το υλικό τους, το υλικό του ΠΑΟΚ, δεν είναι για να παλεύει τώρα με την Τρίπολη και τον Πανιόνιο για την πέμπτη θέση. Απλά τι έγινε. Ο Πανιόνιος έχει ένα προπονητή και μια ομάδα η οποία πάρα πολύ γυμνασμένη, με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, δεν πίνουν, δεν καπνίζουν, δεν κάνουν αυτά κτλ. Και λέει, κοίτα, θα τα κλέβω τα μάτς. Αμινάρα. Είχε και τον Μπουμάλ, μπαπ, αλλά και χωρίς τον Μπουμάλ βλέπεις ότι τακτικά ο Πανιόνιος είναι στα ίδια επίπεδα. Βγαίνει, κάνει, ράνει, έχει τον Μπακασέτα ο οποίος ας πούμε πάει να του βγει δεκάρι καλό και τα λοιπά, και τη βγάζει έτσι. Και πάει ο ΠΑΟΚ να παλέψει το 17 εκατομμυρίων με τον Πανιόνιο του 1,5 εκατομμυρίου και με τον Ηρακλή να πούμε του 1 εκατομμυρίου να βγει στην Ευρώπη. Είναι τα πράγματα πολύ δυσάρεστα. Είναι πολύ δυσάρεστα τα πράγματα. Η τακτική συμπεριφορά λοιπόν του ΠΑΟΚ και η στρατηγική του ΠΑΟΚ είναι βλέπε και κάντο όπως στην Dortmund. Και εγώ στην Τούμπα θα έβαζα Κλάους με Μακ από πίσω και τα λοιπά. Στο Καραϊσκάκι αν είχα το αποτέλεσμα
θα τον είχα και απ' έξω για να φύγω με Ροντρίγκες Μακ και να σαρώσω, αν μπορέσω, πάνω στο κέντρο άμυνα του Ολυμπιακού και να μπορέσω και αυτή στο αμυντικό κομμάτι του Ολυμπιακού, στα αμυντικά χαφ, τα οποία δεν είναι και τα γρηγορότερα στις επαναφορές τους. Δηλαδή δεν είναι και οι καλύτεροι στα πρώτα 25-30 μέτρα, 40 μέτρα όταν χαθεί η μπάλα. Αυτά έχω να πω εγώ για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 9:55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Λοιπόν, κάτσε να βάλω και τα μηνύματα εδώ. Μέτρο Σπορτ. Μισό λεπτό. Για να βάλω τα γυαλιά μου, γιατί πρέπει να μεγάλωσε λίγο η υπερβιοπία μου. Λοιπόν, μη μου στα SMS. Ωραίος. Ραπ ημιαγριογουρουνάνθρωπος. Λέξη υπάρχει. Αν ναι, ανήκει σε ποιον? Βασιλέα της Αγένειας κόκκινε. Ευχαριστώ φίλε για τα καλά σου λόγια. 9-12. Δεν χρειάζεται όποιος με πειράξει να τον κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Να πω ένα πράγμα όσον αφορά τον Άρη και όλη αυτή την δικαστικομανία που υπάρχει ανάμεσα στις εκπομπές τις ενημερωτικές. Να βγαίνει ο Κούγιας, να βγαίνουν οι παράγοντες του Άρη και να λένε ναι, όχι ο νόμος είναι έτσι, όχι κυρία Κατσούμπα, δεν τα παλιώσει, όχι να βρίζει, να αφήνει υπονοούμενα για το μαλάτο ο Κούγιας και την κυρία, πως τη λένε, δεν τη ξέρω, τις γυναίκες αυτές και τα λοιπά. Ο Κούγιας να έχει το αυγό στον πισινό και θα μας κάνουν το νέο νόμο και θα πρέπει να κάνουμε. Και να ψάχνουν οι Αριανοί και να λένε τι λέει ο νόμος και γιατί. Δηλαδή οι Αριανοί πέρσι βγήκαν αντί για πρώτη-δεύτερη και ψάχνανε να βρούνε τι λέει ο νόμος για το δευτεραθλητή και αν άλλαξε ο νόμος και ιστορίες. Σαν χλαμάρες. Ψάχνουν τώρα το νόμο και 200 παράθυρα που είναι δίπλα από τον νόμο στην Ελλάδα. Αυτό λέω ότι δεν είσαι θωρακισμένος. Βγες πρώτος και μη σε νοιάζει ο νόμος. Μετά ψάχνουν να βρούνε τι ισχύει. Η αναδρομική ισχύ του νόμου, εάν κάποιος κάνει εκαθάριση, αν έχει χρόνο και πόσο χρόνο έχει να κάνει την εταιρεία υποδιάλυση, να βάλει τον. Ψάχνουν να βρούνε το νόμο και 200 παράθυρα στο νόμο. Ρε άθλοι άνθρωποι, ρε αχρίοι τύποι να πούμε. Για ποιο λόγο δεν κάνατε τόσους μήνες την εκαθάριση και περιμένετε τώρα μετά από καιρό να ενώ θα ανεβείτε β' εθνική θα ψάχνετε και θα παρακαλάτε και θα ψάχνετε πολιτικούς και θα θέλετε βοήθεια από τους δημοσιογράφους και βγαίνετε και πέστε και είπε ο Μαλάτος και θα γίνει εδώ πέρα να πούμε υπόθεση Ματλοκ. Θα βγάλουμε 50 χαρτογιακάδες να μας κάνουν το κεφάλι καζάνι επειδή ο Άρης δεν προσπάθησε να βγάλει τα πράγματα σε μια σειρά στη ζωή του και να δημιουργήσει την εκαθάριση όπως το έκανε να πούμε η ΑΕΚΑΡΑ, η οποία ΑΕΚΑΡΑ έβαλε τον εκαθαριστή και καθάρισε τα πράγματα στο πιτς Φιντήλι. Ρε δεν το πράγμα στη Θεσσαλονίκη ρε, ούτε να πτωχεύσετε μια εταιρεία δεν είστε ικανοί ρε, ούτε να πτωχεύσετε μια εταιρεία ρε είστε ανίκανοι ρε, ανίκανοι είστε ρε, να πτωχεύσετε μια εταιρεία. Είστε ικανοί να φάτε τα λεφτά, σουβλάκια και σουζουκάκια, να φάτε δηλαδή, ελατίστε την εταιρεία, αλλά είστε ανίκανοι να πτωχεύσετε μια εταιρεία ρε. Τόσο άχρηστοι άνθρωποι να είστε ρε. Και να παίρνουν οι Αριανοί φουκαράδες εδώ πέρα τηλέφωνο και να ρωτάνε τι έγινε με την εκαθάριση, τι λέει ο νόμος τώρα, ο άλλος είναι ξέρω εγώ ντιλιβεράς, ο άλλος είναι ο άνθρωπος ξέρω εγώ ιδιωτικός υπάλληλος, ο άλλος είναι ξέρω εγώ δουλεύει μπάρμαν, ο άλλος ξέρω εγώ είναι δάσκαλος, ο άλλος είναι καθηγητής και παίρνουν τώρα να μάθουν τι λέει ο νόμος και να ερμηνεύσουν τον Μαλάτο και την Κουρουμπίνα, πώς τη λένε την γυναίκα, ξεχνάω το όνομά της, και ο Κούγιας που βγαίνει και λέει και το ζάλισε τον Κανελάκη, ο Σκοκοναλάκης κουράστηκε, ας πούμε. Διαμένουμε το κόνοπα, κύριε. Ποιο κόνοπα, ρε, διαμηνύουμε, ρε, εσύ Κανελάκη, τι διαμηνύουμε. Η ουσία είναι μία. Ότι πάλι βγήκαμε δικαιωμένοι, δυστυχώς, για το θέμα της εκαθάρισης του Άρεως. Και αν θα περάσει, και αν δεν περάσει, και να κοιμάται ο Αριανός και να ξυπνάει, τι θα δει την άλλη μέρα στην εφημερίδα και στο site, τι θα γίνει. Και για ποιο λόγο εγώ να ψάξω να βρω το παράθυρο στο νόμο και να μην φτιάξω την ομάδα όπως πρέπει γρήγορα. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 6 μήνες δεν κάνουν την εκαθάριση. Αυτοί οι άχρηστοι. Αυτοί οι άχρηστοι. Οι ανίκανοι. Και θα πάνε τώρα μαζί με τη Λάρισα, δηλαδή ο Άρης, η Βέρια Μπέ, θα πάει τώρα με τη Λάρισα μαζί να συμμαχίσει επειδή έχει τον Κούγια να πούμε να πάνε να κάνουν εκεί τις ιστορίες μπας και ασύλληπτα πράγματα, ασύλληπτα πράγματα. Και αυτοί ασχολιόταν 6 μήνες πόσα κιλά έβαλε ο Κόκε και αν αδυνάτησε ο Κόκε
Και αν ο Κόκε, να πούμε, είναι στο καζίνο και πήρε την μπάλα ο Κόκε και έκανε μια ασίστ στο Κόκε. Μιλάμε δηλαδή μυαλό κουκούτσι. Τους παοξίδες κοροϊδεύανε, τους λέγανε χαζούς, οι Αριανοί. Οι Αριανοί λέγανε τους παοξίδες χαζούς. Θεωρούσαν δηλαδή τους εαυτούς τους έξυπνους. Οι Αριανοί. Θεωρούσαν τους παοξίδες μπουμπούνες. Ότι το IQ τους είναι πολύ χαμηλό. Και αυτοί πήγαν στη Γάμα Εθνική δύο χρονιές. Δεν κάνανε 6 μήνες την εκαθάριση. Και θεωρούν αυτοί εδώ τους παοξίδες χαζούς. Ποιοι? Οι Αριανοί. Άφηγε από εδώ πέρα. Άφηγε από εκεί πέρα. Άχρηστη να πούμε. Άχρηστη. Λοιπόν, ραπ. Όχι φίλε, εγώ. Άλλος. Για τον 5-20. Άλλος. Όχι εγώ. Εγώ είμαι καλό παιδί. Εγώ στο μεγάλο, αφού θα μην θες να μιλάμε με κωδικούς, του έχω θέσει ένα δίλημα. Έχω θέσει ένα όρο. Ένα όρο του έχω θέσει. Δεν είμαι από αυτούς που ανεβαίνουν στα γραφεία και απαιτούν και λένε και γκρινιάζουν και ρουφιανεύουν. Του έχω θέσει σαν άντρας ένα όρο. Κάποιο άτομο δεν πρέπει να πατήσει τα σκαλοπάτια του Μετρόπολης εδώ. Αυτός είναι ο μοναδικός μου όρος. Τα άλλα όλα τα συζητάω. Δημοκρατικά. Σε εκείνο το κομμάτι δημοκρατία δεν υπάρχει. Σχετικά με. Δεν είμαι κακό παιδί. Πάμε πίσω ιδιόρυθμο, τρελό, παρορμητικό κτλ. Κακό παιδί δεν είμαι. Όταν γίνω όμως γίνομαι πολύ κακός. Και αυτό το πράγμα το έχω συζητήσει. Τώρα με τον θείο εκεί και τα λοιπά δεν ασχολούμαι με υπερήλικες. Εγώ δεν δέρνω γέρους. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Δηλαδή υπάρχει κάτι στην ιδιωτική μου ζωή, στην προσωπική μου ζωή, με έναν γέρο που έφαγε κάτι λεφτά από τη μάνα μου. Και μπήκα σε ένα δίλημα να τον πλακώσω στο ξύλο. Και μετά σκέφτηκα. Καλά, δεν θα έπαθαν τίποτα. Θα πηγαίνω, ξέρω εγώ, δικαστήριο. Θα τρώγα 3 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή. Σαν χλαμάρες, τα έχω ξανακάνει αυτά. Λέω τώρα, άμα τον πλακώσω αυτό στις μπουνιές, 73 χρονών άνθρωπο, θα γράψουν τα site ότι ο Ραπτόπουλος έδιρε έναν γέρο. Καταλαβες. Δεν κάνω τέτοια. Δεν. Και για τον 5-20, πάνω από 70 χρονών δεν δέρνω ανθρώπους. Εκτός πια αν μου κάνει κάτι πολύ έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε παιδί μου, χωθεί πολύ άσχημα. Εντάξει. Δεν δέρνω υπερήλικες. Και αυτό να σταματήσει αυτά τα βρακάκια, τα καφέ και τα λοιπά. Άστε το, αντριλίκι. Άστε το. Πάμε παρακάτω. Τα λέω πολύ καλά και πολύ ανοιχτά για τον 5-20. Λοιπόν, για τον Άρη μιλήσαμε. Το ρεπορτάζ δεν είναι τι θα γίνει με την εκαθάριση και τι ισχύει και ποιος νόμος και ποιος τον ερμηνεύει καλύτερα. Το θέμα είναι γιατί δεν έγινε η εκαθάριση. Και ποιοι φταίνε. Για ποιο λόγο δεν έγινε η καθάριση και ποιοι σταματάν την καθάριση. Γιατί πραγματικά στον Άρη το ρεπορτάζ το σωστό δεν ακολουθείται. Όταν δηλαδή έχω αυτό το πρόβλημα σαν Άρης, χοντρό πρόβλημα, και οι οπαδοί μου ασχολούνται με τον Κόκε, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω πιο έξυπνους από τους παοξίδες και επιστρέφω τα βέλη στους χαρακτηρισμούς των Αριανών προς τους παοξίδες, τους επιστρέφω πίσω. Δεν μπορεί να μιλάς για εξυπνάδε εσύ, εξυπνοπούλη, και να λες χαζόν τον Παοξή, ο οποίος πλήρωσε τα χρέη του. Ο χαζός ο Παοξής πλήρωσε τα χρέη του. Τώρα, επειδή τον τρώνε τον άλλον, επειδή είναι μπουμπούνα στην μπάλα και δεν ξέρει, καλός. Εντάξει, δεν ξέρει μπάλα. Και τον τρώνε. Και εκεί οι Παοξίδες είναι κουτομόγες που δεν πιάνουν τα πράγματα. Όταν με ορμήξαν στην Τούμπα, λέω ρε παιδιά, λέω, εντάξει, λέω, τα με δίνετε, βάρεστε με, ωραία. Είστε παιδιά, όχι, ποτέ δεν έγινε αυτό όμως. Και τους λέω τον ένα εκεί, λέω, και δεν πάτε στο Μακεδονία Παλάς να πάρετε τη βαλίτσα, λέω, από τα χέρια του Άρνεσεν και αν την πάτε στο Σαββίδι πίσω. Αυτή είναι η μαγκιά του οπαδού. Πει, έλα εδώ, ο Σαββίδης είναι μπούφος και έχει 10 και τον τρώνε. Μάλιστα, εμείς τι είμαστε, καλοί άνθρωποι, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ποιος είσαι εσύ τα λεφτά, φέρ τα λεφτά πίσω, ρε, που θες να πας και σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Παραμυθά. Και γράφουν για τον Τζίμιροτ τώρα τι παιχταράς είναι ο Τζίμιροτ. Χαϊβάνια. Δηλαδή από τον Κάτσε είναι καλύτερος ο Τζίμιροτ. Έχετε τρελαθεί, ρε. Έπιασε ένα σούτ από 40 μέτρα και πήγε στον κάμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και είναι γρήγορος και τα λοιπά. Ωραίο. Πάτσε ποτέ περιοχή ο Τζίμιροτ, ρε. Τα έκανε από 25 μέτρα το σούτ, πήγε στο παράθυρο. Αυτό, ρε, κοιτάτε. Τη μία τη χιλίε, κοιτάτε, πήγε και καρφώθηκε στο παράθυρο. Ωραίο το σούτ, μ' άρεσε, πήγε στον κάμα. Το Χαρίσης, λέει, παίχταρος ο Χαρίσης και τα λοιπά. Εντάξει. Έφερε ένα κάρο παίκτες, ο άλλος δεν τους έφερε όπως έπρεπε. Φέραν τον Μπερμπάτοφ, τον κάναν ήρωα, βγήκανε πέμπτη. Εδώ βγάλαν τον Τζερνάη ήρωα στον ΠΑΟΚ, που πήγε στην Πάγια Βέμε και βγήκαν πέμπτη. Σπέρασε ο Άρης του Χαριλάου να μην δε με το Σεμερτζίδη.
Βγήκανε πέμπτη με τον Ball Chennai και λέγανε το Ball System. 83-84 σεζόν. Τρεις ήττες μες στην Τούμπα. 4-0 ήττα, ξέρω εγώ που κάνανε. Ήταν στο Καραϊσκάκι με το ανάποδο ψαλίδι του Αναστόπουλου. Τον κέρδισαν 4-0 τον Ολυμπιακό, βέβαια εκείνη τη χρονιά πολύ ωραία. Πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Ball System. Τι Ball System. Επειδή λέει πήγε με την Bayern. Δηλαδή, εγώ δεν τα μετράω έτσι τα πράγματα. Δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Τα βλέπω με διαφορετικό μάτι τα πράγματα. Ραπ, είσαι μεγάλος, λες πολλές αλήθειες. Για πες εντεκάδα ΠΑΟΚ Σάββατο και ποια η γνώμη σου για να γίνει sold out με Γαύρο. Καλά, με τον Γαύρο γίνεται πάντα sold out στην Τούμπα και πάντα γίνεται sold out με τον Άρη στο Παλατάκι. Δεν υπάρχει άλλο match που να γεμίσει ο ΠΑΟΞΙΣ το γήπεδο. Τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Με ΑΕΚ δεν το γεμίζει. Με Ηρακλή δεν το γεμίζει. Με Παναθηναϊκό δεν το γεμίζει. Ευρωπαϊκό δεν το γέμισε. Θα το γεμίσει με τον Ολυμπιακό και θα γεμίσει και το Παλατάκι με τον Άρη. Αυτά είναι τα sold out του ΠΑΟΞΙ. Βέβαια, τη σήμερα είναι η μέρα για να κάνεις sold out. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, με οποιαδήποτε ομάδα και παίζεις. Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Άρη. Πάμε στην Κίνα. Πάμε μια βόλτα στην Κίνα. Είναι, λέει, αυτοί οι οποίοι πάνε στην Κίνα, τους ζηλεύει ο Ντουνιάς. Αυτός ο Γιάννου πρέπει να φορέσει 40 ματόχαντρα, αν πιστεύει το παιδί στα μάτια. Έχουν λυσάξει. Και εκεί ο Γιάννου και πού πάει και γιατί να πάει. Όχι ρε, να κάτσει εδώ πέρα ρε, στον ΠΑΟΚ, να το βάζουν εξτρέμ και να παίζει, ξέρω εγώ, ο Κλάου Σεντερφόρ, να παίζει ο Γιάννου εξτρέμ και να του δίνουν 50.000 το χρόνο. Να κάτσει στον ΠΑΟΚ και μετά να μείνει στον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, να πει είμαι ΠΑΟΞΙΣ, να το στείλουν μετά στον Εγινιακό, στον Κλεόπα, όπως το λένε, και αν πάει ο Γιάννου 40 χρονών, να ψάχνει να βρει να μου κάνει μεροκάματο που να τη βγάλει. Όχι, στην ευχή της Παναγίας του Ιησού Χριστού, του Αλλάχ που πιστεύει το παλικάρι, να πάει και να τα πάρει και να τα αφήσει και πώς να τα βάλει και να μην τα χάσει τα λεφτά του το παιδί, να το συμβουλευτεί κάποιος και όχι επιτίδιους, να έχει νομικό και δικηγόρο σωστό και να τον, πώς είναι αυτούς τους λογιστές καλούς, να του πούν πώς θα τα κάνει τα λεφτά, πώς θα τα βγάλει, να μην εμπιστεύονται. Γιατί μπορεί να, επειδή είναι νέα παιδιά, εδώ μεγάλους ανθρώπους τους τρώνε λεφτά, οι επιτίδιοι. Τώρα τα παιδιά που είναι μικρά, δεν θα εμπιστεύεστε κανένα. Ζηλεύουνε τώρα τον Γιάννου. Να λέει ο άλλος γιατί να πάει στην Κίνα. Όχι ρε, να μείνει στον ΠΑΟΚ, να μείνει στην Τρίπολη. Να παίρνει 100.000 στην Τρίπολη, 120. Εντάξει, να πάει καλό αμάξι ένα σπίτι, να γίνει μια πτώχευση, να κάνει τα λεφτά του και να πει άρε 40 χρόνια τι κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω τι είναι ποτέ άλλο να κάνω. Να πάει να πάρει ένα εκατομμύριο, να κάτσει και άλλα 3 χρόνια, πάλι και άλλα 4. Να τα βάλει που να τα βάλει το παλικάρι και να έχει μια ζωή χαρισάμενη. Και τα παιδιά που μπορούν να φεύγουν στο εξωτερικό, είτε σε μπάλα είτε σε αυτά, και μπορούν και είναι καλοδεχούμενοι έξω, να πάνε να τα παίρνουν. Να μην πάει να τα πάρει ο Μπερμπάτοφ τζάμπα λεφτά, να τα πάρει ο Γιάννου. Να μην τα πάρει ο Εσχέν τα πολλά λεφτά, να τα πάρει ο Γιάννου. Μπορεί να τα πάρει, ξέρω εγώ, ο Κάτσε να τα πάρει στην Κίνα. Να πάει ο Αλβανός στην Κίνα και να πάρει 1.800.000. Τι ακάτσε τον ΠΑΟΚ. Να μαλώνει εκεί με την κλίκα, να παίρνει, ξέρω εγώ, 800 μαντούρο και αυτό να παίρνει 150 επειδή είναι Αλβανός. Τι λέει ρε, πλάκα κάνεις. Στην Κίνα. Ναι, και να μην το βάλω και να παίζει. Και να βάζω τον Αντώνης, εκείνο το σαπάκι που πήραν από τον ΠΑΟΚ, αυτό το σαπάκι. Και ακούς τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ και λέει να το δούμε, λέει, και τον Αντώνη. Ναι, περιμένετε τον τερματοφύλακα τον καλό που σας φέρανε. Περιμένετε τον Αντώνη. Περιμένετε και να γίνει καλά και όπως το λένε ο Μπερμπάτοφ. Και αδόγω του χρόνου ο Μπερμπάτοφ σε ποια ομάδα θα πάει. Που δεν θέλει να πάει, λέει, στην Κίνα. Πού νομίζει θα πάει. Ούτε στην Τζέσε Κασόφια δεν τον παίρνουν έτσι όπως είναι, τον Μπερμπάτοφ. Αλλά τι γίνεται. Για να πουλήσει ο άλλος, ξέρω εγώ, Μπερμπάτοφ ή οσδήποτε, και να πουλήσει κανένα φίλο με τον Μπερμπάτοφ, γίνεται γελίος να πούμε. Να πουλήσουμε Μπερμπάτοφ, όχι ρε. Να πουλήσει τον Μπερμπάτοφ τις φανέλες και βγάλε μια κασέτα και τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια και πουλά την. Εδώ τι να πουλήσεις ρε φίλε. Ότι σκαρφαλώνει τον Τρυποτσέρη απάνω να κάνει γκολ. Τι να πουλήσει τον Μπερμπάτοφ. Πουλήσει τον Μπερμπάτοφ. Στην Κίνα βουρ. Ο Δόνης λέει γιατί να πάει, λέει. Γιατί, και τι θέλετε να κάνει ο Δόνης. Πού να πάει, στην Μπαρτσελώνα, Έλληνα προπονητή. Ακούνε Έλληνα στο εξωτερικό και γελάνε. Άμα δουν Έλληνα προπονητή, δεν γελάνε, λες. Εγώ όλα τα γελάνε. Πήγε το παλικάρι στην Αλχαλίλη για Λελέλη, πώς τη λέγανε την ομάδα. Πήρε 1.000.000 το χρόνο. Δεν έχει πάρει. Ο Δόνης είναι πανέξυπνος. Ούτε αυτοκίνητο στο όνομά του δεν έχει. Λέω ρε Γιώργο Καρασπίτη, έχει τίποτα. Τρελό, α σε λένε. Ενίκιο. Λέει γιατί απληρώνω, λέει, έμφυγε και τέτοια. Α, έχω ένα στο χωριό, λέει, ένα στο χωριό. Ναι, ωραίο.
Όταν λεφτά τα βάζει εκεί όπου πρέπει και τα λοιπά. Πληρώνει έμφυα και τέτοια. Ενίκιο λέει, τα καλύτερα. Πάω πληρώνω εγώ το. Μια χαρά τα έκανε. Πολύ ωραία τα έκανε. Έφυγε. Όχι να κάνει ο Γκαρσία να το παίζει ο γκόμενος και να τον βάζουν ολόκληρο προπονητή στον Μπορμπαγάζ. Κατάλαβες. Και οι άλλοι να φωνάζουν αντί για Πάοκ, Γκαρσία να φωνάζουν οι άλλοι από πάνω. Όχι Πάοκ, δεν έχει Πάοκ. Ο Γκαρσία είναι πάνω από τον Πάοκ. Ο Ζαγοράκης είναι πάνω από τον Πάοκ. Ο Πουρδιωτόπουλος είναι πάνω από τον Πάοκ. Και όλοι είναι πάνω από τον Πάοκ. Ποιο Πάοκ. Ο Πάοκ λέει πάνω απ' όλα. Σύνθημα, τρίχες. Σύνθημα είναι αυτό. Ο Πάοκ πάνω απ' όλα. Στα λόγια. Στα λόγια. Μέχρι και ο Βιολίδης λέει γύρισε πίσω. Και βγήκε ένας Παλαιστής δικός μου εκεί που κάνουν παρέα και λέει: Όχι, ρε Ραπτόπουλε, λέει, μην τον αδικείς, λέει τον. Πώς το λένε τον Βιολίδη στο όνομα, ξεχνάω και το όνομά του. Τέλος πάντων, το λένε, πώς το λένε τον Βιολίδη, λέει: Το παλικάρι λέει, πήγε λέει, να πάρει λέει, μερικά ρούχα, λέει μερικές μπάλες. Σοπαρά του λέω: Γιατί δεν έστελνε, λέω, κανέναν βοηθό εκεί πέρα από αυτούς που έχει περιμαζέψει τότε εκεί πέρα στην καφετέρα. Στείλει ένα εκεί, να μη φανεί. Τι θα κάνω. Εγώ, άμα ήταν να πάω κάπου και να με πούνε γιατί πας, δε φίλε, και να ακουστεί εδώ, δεν θα πήγαινα. Θα έστελνα, ξέρω εγώ, κάποιον άλλον. Έπαιρνα, ξέρω εγώ. Γιατί να πάω εγώ. Βέβαια δεν το έγραψε κανένα, δεν το είπα κανένα. Μένα μου το σφύριξε ένα δικό μου εκεί πέρα, δεν λέω ονόματα. Ρε Ραπ, σε ακούω τακτικά αρκετά χρόνια, αλλά κάποιο καιρό σε έχασα. Ήθελα να σε ρωτήσω τι έγιναν ο Ζάχος, ο Τρέγιας, ο Επτελοφίτης και άλλοι παλιοί. Πού ήσουν, ρε φίλε, εξοριέσουν εσύ. Εξοριέσουν. Ο Επτελοφίτης είναι σε ένα νησί. Κάνει στη Μύκονο, μου φαίνεται, είναι και κάνει ραδιόφωνο στη Μύκονο. Ο Ζάχος κάνει ραδιόφωνο του Άρη, ένα του ραδιόφωνο του Άρη. Ο Τρέγιας κάνει σε ένα ραδιόφωνο και αυτός μια εκπομπή κτλ. Οι άλλοι παλιοί, πες μου ονόματα να σου πω. Ραπτό είσαι τον ανούρισμά μου. Κυτρινόμαυρος Μαρμαράς. Όχι και κυτρινόμαυρος ο Μαρμαράς. Όχι και κυτρινόμαυρος ο Μαρμαράς. Έτσι λοιπόν, παιδιά, στην Κίνα να τα πάρετε. Και ο Βέλιος. Έμαθα ο Βέλιος. Γιάννη, δεν τον θέλει μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό. Μεγάλη. Ο Ολυμπιακός έκανε πίσω κτλ. Ο Τίγρης δεν ξέρω αν δίνει αυτά που πρέπει να δώσει. Πού έμεινε τώρα ο Βέλιος να πάει? Γιατί να μην πάει στην Κίνα ο Βέλιος? Να πάρει, ξέρω εγώ, αφού πήρε 1 εκατομμύριο Γιάννου, γιατί να μην πάρει ένα 300, ξέρω εγώ, το χρόνο ο Βέλιος, λέω εγώ. Να κάτσει 3 χρονάρες εκεί να γίνει 27 χρονών, να γνωρίσει και καμιά Κινέζα εκεί πέρα. Φαντάζεσαι το Βέλιο, ραντεβού με Κινέζα. 1,92 γαϊδούρι εκεί πέρα, πεδαρά, ξέρω εγώ, με τις Κινέζες. Ρε τις Κινέζες, ρε. Πω, πω. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει εκεί για αυτά τα παιδιά είναι η ασχήμια των γυναικών. Πω. Τι άσχημες γυναίκες που είναι οι Κινέζες. Όχι, λέω, Χιλτίτης. Για βοήθα, ρε Γιάννη, για ξέπερσε που είσαι πιο έμπειρος. Για πες μου, άμα. Δεν είναι άσχημες οι Κινέζες. Και τι είναι. Α, κοντούλες είναι. Και τι έχουν, κάτι το εξωτικό, έχουν ομορφιά, ας πούμε. Άντε, κοντούλες, δεν μας πειράζει το. Τι όμορφο έχουν, ας πούμε, οι Κινέζες. Α, να το συμφέρει. Α, ναι, άκου τι με είπε, ρε παιδιά. Ναι, έχουν λέει αλλιώτικο. Βλέπεις γυναίκα λέει 65 χρονών, επειδή είναι λέει λεπτοκαμωμένες και μοιάζουν λέει με μικρές. Ναι, αλλά ρε Γιάννη, οι μικρές που είναι 25 χρονών, πώς μοιάζουν τώρα? Εδώ μιλάμε για τον Γιάννου και τον Βέλιο τώρα. Άντε να πας εσύ, εγώ ξέρω εγώ, να ήμασταν ελεύθεροι και τα λοιπά, να πούμε να βγαίνουμε με μια 60 που μοιάζει με μια 35. Ρε το Γιάννη, ρε τι μας λέει. Ρε Γιάννη, μπερδεύει τις ηλικίες. Αυτοί είναι πιτσιρικάδες. Δεν θα πάρουμε τις βαμμένες τις 60. Απα, απα, πα, πα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν. Και το άλλο το ωραίο είναι το δίλημα, γιατί η ζωή είναι στη μαρμίτα, έτσι. Δίλημα, λέει ο Παπαδόπουλος του Άβελ, μήπως λέει και φύγει από τον Ηρακλή, να μείνει στον Ηρακλή, να πάει στην Τρίπολη, το θέλει η Τρίπολη. Εγώ αν ήμουνα στη θέση του Παπαδόπουλου του Άβελ, θα έφευγα με τις κλωτσιές στην Τρίπολη. Πείνα και των γονέων ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Όταν λέω πείνα και των γονέων, το εννοώ. Καταραμένη φτώχεια. Πόσα παίρνει τον χρόνο, 50, 60 χιλιάρικα, 65 χιλιάρικα. Μιλάμε τώρα για τραγικά λεφτά. Δηλαδή αυτά μπορεί να τα πάρει ένας, πώς το λένε, στέλεχος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Και αν πάρει και οτιδήποτε μπόνους, πουλήσει κανένα φάρμακο σε κανένα γιατρό που είναι κανένα γιατρός μάγκας, θα πάρει και μπόνους, να πούμε. Ακού να δεις τώρα. Σηκωφίγε ρε κορόιδο Άβελ. Κορόιδο Άβελ. Τους ανέβασες κατηγορία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, δεν θα ακούσει από κανένας. Ο Φυρός σήμερα, παρένθεση, έκανε ένα παράπονο. Λέει, όταν ήμουνα στον Άρη, έφυγε ο Αλκέτας από την εθνική ομάδα και με έκαναν πρόταση. Και ο Μπούφος, ο Φυρός, ο αυγοκέφαλος, αν και μένανε, λέει, θα μείνω στον Άρη. Και έμεινε στον Άρη και έκανε σεφτέ και, πώς το λένε, έκανε δουλειά με τους σουπεράδες. Άκου να δεις μυαλό. Λέει, το μετάνιωσα. Βέβαια το μετάνιωσες, ρε.
θα με φωνάξει εμένα η εθνική ομάδα. Στα 47 μου, 48 μου χρόνια. Προπονητής άκου Γιάννη. Φεύγει ο Αλκέτας και ο Αλκέτας λέει, γιατί είναι αριανάκι ο Αλκέτας, πάρτε το Φυρό λέει. Ο Φυρός λέει είναι στην άνοδό του κτλ. Και έμεινε να κάνει δουλειά με το Super 3, με το Σαωρίδη ο Φυρός. Μιλάμε για κεφάλι τετράγωνο. Το μετάνιωσε βέβαια μετά όταν γέρασε, γίνει 63 τόσο χρονών. Ο Φυρός και κάνει τον απολογισμό του, λέει το μετάνιωσε. Βέβαια το μετάνιωσε. Θα πήγαινε στην εθνική ομάδα, καθόταν ένα χρόνο, ενάμιση. Θα του τσιμπούσε ο Παναθηναϊκός, ξέρω, έκανε ξέρω εγώ 2-3 συμβολεάνε. Έμπλεξε τώρα με τον Νιώπα και τον Πιερικό, του φάγαν τα λεφτά από εκεί. Φάγαν τα λεφτά από τον Πιερικό, φάγαν τα λεφτά από τον Εγινιακό, ξέρω δεν τον πληρώσαν. Στον Εγινιακό ήταν, μην πω τίποτα και δεν ισχύει. Α, όπου πήγε στην Κατερίνη, του φάγαν τα λεφτά του Φύρου. Δεν τον πληρώσανε. Τι άλλα λέμε τώρα. Έμπλεξε τώρα με του Σουπεράδε. Το μετάνιωσα λέει. Γι' αυτό σου λέω Παπαδόπουλε τώρα που μετρά και ανεβαίνει. Ό,τι ήταν να δώσει στον Ηρακλή το έδωσε, ρε πουλάκι μου. Το έδωσε. Του ανέβασε κατηγορία, του κράτησε κατηγορία, χτυπά πεντάδα τσαμπουκά. Παίζει με 2-4-4-2 και ο Πογέτ κλείνεται και βάζει στόπερ την άκρη του Μελισανίδη. Σοφαρίζει μαχητικότατα 1-1, κερκίδα φωνάζει, ιστορίες, μπράβο. Σου φέρε το Λεωνίς Ζήμιο με την ψυχή στο στόμα. Παταπανασάκης που έλεγε ο Κιμπόγκο, το Παταπανασάκη. Πήγε και κάτεσε με το Παταπανασάκη. Το κατωτάτατο κεφάλι. Ακόμα δεν τον είδα τον Κιμπόγκο στην γειτονιά. Τον Κιμπόγκο, ρε, με σπάσει το κεφάλι θέλε. Το Παταπανασάκη. Γι' αυτό λοιπόν το Παταπανασάκη. Να του πει Παταπανασάκη, με θέλει Τρίπολη. Μου δίνει, ξέρω εγώ, 150, 200, 180, 130 με προοπτική. 180, εδώ παίρνω 60. Το ίδιο δεν είναι. Και θέλει και έναν προπονητή, στυλ Ζουμνίδη, στυλ Παπαδόπουλου. Ο άλλος να συμμαζέψει και την άμυνα, γιατί ο Βεργέτης καλός χρυσός, την άμυνα του δεν την έφτιαχνε. Κατάλαβες, στη ζωή λοιπόν ευκαιρίες είναι λίγες. Και ειδικά τώρα με τα μνημόνια είναι ακόμα πιο λίγες. Ακόμα πιο λίγες. Ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Σου δίνεται η ευκαιρία, φύγε. Τι κάθεσαι στον Ηρακλή, να κάνεις τι. Ο Φυρός κάθισε να κάνει με τον Έγρη και με τον Σαωρίδη δουλειά. Τον ζητούσε η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου και αυτός κάθισε με τον Σαωρίδη και τον Έγρη και τον Γράντα. Τι να τον πω τώρα, τον Φυρό τον βλέπω στο Ζάπικ, εγώ του τα έλεγα. Τι κάνεις δουλειά με αυτούς, έλεγα. Τι κάνεις δουλειά με αυτούς. Πάνε είσαι προπονητής. Θα πας σε μια ομάδα, στον Μπάουκ μπορεί να πας προπονητής. Μπορεί να πας στον Ηρακλή προπονητής. Μπορεί να πας. Στο αυτό που είσαι Αριανός, ήσουν μαζί με αυτούς τους σουπεράδες και τα λοιπά. Τι μπλέκεις με τους οπάδους εκεί πέρα. Και τον κυνήγαγα ο Τότοφυρο. Και με έλεγε Τότοφυρο. Γιατί τώρα με κυνηγάς, γειτονιά είμαστε. Του λέω γιατί κάνεις με αυτούς παρέα. Και είναι αυτό κριτήριο να με κράζεις. Μου έλεγε. Ναι, του λέω ρε, είναι κριτήριο αυτό να σε κράζω. Γιατί κάνεις χουλιαμά με αυτούς. Αυτοί είναι, λέω, από όπου και να τους πιάζεις λερώνες. Έτσι τον έλεγα το Φύρο στις κατηδίες συζητήσεις. Κάνεις, λέω, με αυτούς ιστορία. Ξέρεις, λέω, που θα καταλήξεις στο τέλος. Πηγαίνει στον Πιερικό και στον Εγινιακό αντί να πάει στην εθνική ομάδα. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Καλημέρα, αλλά ποια είναι η γνώμη σου για το φετινό πάω. Κύπελο και πρώτη θέση στα play-off. Τα έχει. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Άμα πάει στο Καραϊσκάκι 4-4-2 με τον Τζιόλι Χαφ δεν τα έχει. Αν πάει πονηρά ελπίζει να τα έχει. Με κατάλαβες. Μια σκίσε δυο μέτρα εσύ μας λες κιόλα άντε που είναι οι κοντές λέει. Δεν μας πειράζει. Πολύ παρέα με τον κόκκινο κάνεις λέει. Ναι, καλά μου τη λες. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν σου λέω για τον Μπόι. Εγώ για την Ασχήνιο. Ο Χιλιτίδης είπε για τις κοντές. Κοντές μια χαρά είναι οι γυναίκες. Αλλά να είναι λευκές, να είναι ωραίες, ξέρω και τα λοιπά. Πάει στην Κίνα τώρα ο Γιάννα. Ναι, ναι. Στη φάτσα. Αλλά λέει βάφονται ο Γιάννης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τώρα θα μας πει ο Γιάννου τις εμπειρίες του μαζί με τον. Ξέρω εγώ ποιος θα πάει άλλος. Ω, τέσσερα μηνύματα. Πότε προλάβαν και ήρθαν τόσα πολλά μηνύματα. Γιατρός. Η μόνη έξυπνη είναι η Ηρακλήδης που πήγαν στη λύση της εξαγοράς αφημί. Ωραίος. Στο σωστό timing. Χωρίς την υποχρέωση καθάρισης. Και ο Ολυμπιακός Υπουργός μας χάρισε κατηγορία. Μιλάει για τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Ολυμπιακός Υπουργός είναι. Βέβαιος. Ο παδός του Ολυμπιακού. Χρήστος από τη Λαμπράκη. Απλά δεν είχαν υγρά λέει τα φρένα. Δεν είχαν υγρά λέει τα φρένα. Εντάξει. Λοιπόν, γιατρός Τσιόλης στη Λάρισα του Κούγια. Κάποιο σχόλιο. Πήγε βοηθός του Κούγια ο Τσιόλης. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Και ο αναρριχητής από την Ξάνθη λέει: ραπ φήμες λένε ότι οι Κινέζες είναι, λέει, ναι. Λόγω επειδή των Κινέζων. Δεν έχει σπηλιά μεγάλα. Ναι.
Ναι, δεν έχουν σπηλιά. Δεν είναι η σπηλιά μεγάλη. Λέει. Για το λόγο το ότι οι Κινέζοι λέει. Αυτό τώρα πώς θα το πω. Ε, φανταστείτε το, δεν σας τα λέω τώρα. Οι Κινέζοι έχουν οδοντογλυφίδα, ξέρω εγώ, στο χέρι αντί για, ξέρω εγώ, Λουκάνικο Φραγκφούρτης. Ε, μα τι να μην ζητάς. 9,55 και ένα μήνυμα 54.340. Ναι, να έρθει στη Θεσσαλονίκη αναρχητή να μας πεις και για το άθλημα που κάνεις. Κάνει αυτός Γιάννη, μια άθλημα είναι αναρχητής. Είναι πολύ δύσκολο άθλημα. Θέλει γερά χέρια, όλο το σώμα πρέπει να είσαι φέτες, fitness. Εγώ το ζηλεύω, το ζηλεύω. Είναι φανταστικό να μας μάθει πέντε πράγματα. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν είναι γνωστό. Να μας πει πέντε πράγματα εδώ πέρα ο αναρχητής. Υπάρχει Γιάννη περίπτωση να πάμε σε ένα διάλειμμα σε 2-3 λεπτά. Έχουμε διάλειμμα στη μία. Στη μία έχουμε διάλειμμα. Για 30 δευτερόλεπτα μόνο. Μάλιστα. Δηλαδή σε πόση ώρα, για να ανοίξουμε και καμία γραμμή. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Ναι. Να δούμε και τι ώρα είναι. Λοιπόν, ανοίγουμε σιγά σιγά γραμμές. 9.55 κενό στο 54.340 και 2.31.090.90.90. 2.31.090.98.80.90. Πείτε και ό,τι άλλο θέλετε τώρα με το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε. Το μεσημέρι έγινε μια καταγγελία από τους ιδιοκτήτες των βρεφονηπιακών σταθμών. Εντάξει. Είχαμε μια σοβαρή καταγγελία. Μια καταγγελία που είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν τους δώσαν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ, τους φάγαν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ, τους φάγαν τα λεφτά, δεν τους τα δίνουν. Τώρα πότε τους τα δώσουν. Τέλος πάντων, δεν τους τα δώσαν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ. Και όχι μόνο αυτό, για τα λεφτά που θα τους δίναν για το ΕΣΠΑ, τους βάζουν και φορολογία, Γιάννη. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος. Και από την άλλη μεριά, λένε οι ίδιοι, παιδιά, το Μάρτιο, εμείς δεν θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε παιδιά. Όταν μίλησα με την γραμματέα, δεν θυμάμαι το όνομά της το μεσημέρι, μου είπε ότι είναι ένα μέτρο πίεσης αυτό. Πραγματικά είναι μεγάλη αμαρτία να πετάξεις παιδιά στον δρόμο. Αλλά και από την άλλη μεριά δεν μπορεί ο άλλος να βάλει την επιχείρησή του στα σκουπίδια. Πρέπει να γίνει κάτι. Δίνουμε λοιπόν την πληροφορία σε αυτούς που έχουν τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ότι υπάρχει πιθανότητα το Μάρτιο να τους πούνε οι βρεφονηπιακοί σταθμοί γιατί δεν πήραν τα λεφτά από το κράτος, από το ΕΣΠΑ και τους κοροϊδεύουν και πληρώνουν και φορεία. Παιδιά, πάρτε τα παιδιά σας στο σπίτι. Εμείς δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Σας δίνουμε λοιπόν πάρα πολύ σοβαρές πληροφορίες και αύριο λέει θα κατέβουν με τα πουλμαντά, τα σχολικά, κάτω στην Αθήνα. Όπως οι αγρότες πήραν τα τρακτέρ, θα πάρουν να πούμε τα πουλμαντά, πώς τα λένε αυτά, τα σχολικά και θα γεμίσει η κιτρινίλα να πούμε. Όλη η Αθήνα θα γεμίσει. Ναι, έτσι είπαν, έτσι με είπαν. Πολλά παιδιά φεύγουνε και με. Τι φεύγουνε? Φεύγουνε για τετραήμερη αύριο. Αύριο πολλά παιδιά φεύγουν για τετραήμερη. Τα γυμνάσια. Αυτοί με σχολικά δεν θα φεύγουν όμως. Λογικά, ναι. Αυτοί θα πάνε με τα σχολικά. Να μιλήσουν με τον Τσίπρα, τον κύριο Τσίπρα, τον εξαίρετό μας πρωθυπουργό. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, πρώτο είστε. Άμα το πάμε έτσι, δεν μιλήσουμε ποτέ. Έλα το μπλε. Τώρα μιλάμε καλά. Πάμε. Έλα. Τι κάνεις? Να, καλά είμαι. Να. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αριανός μου πήρα και χθες από το Σοχό. Γεια σου, ρε Σοχή, Αριανέ. Τι κάνεις, για πες μου. Γιατί ρε φίλε τόσο πολύ με τον Άρη, γιατί έχεις τόσο πολύ. Αυτό κατάλαβες. Γιατί βγάζεις τόσο. Τι τόσο, ρε. Ναι, καταλαβαίνω ότι πολύ βγάζεις πολύ κακία με τον Άρη. Φίλε, πήγες δημοτικό. Πήγε και γυμνάσιο και λύκειο. Και πήγες και λύκειο, έτσι. Ναι. Αυνανίζεσαι, φίλε. Γιατί, για ποιο λόγο τώρα. Ξέρω, φίλε, στο λέω έτσι πολύ έτσι, σαν να μιλάω σε ένα κολλητό μου. Αν αυνανίζεσαι, πάω πάθο. Πάθο, που λέει ο Κόκκινος. Εσύ κατάλαβες ότι έχω μίσος για τον Άρη με αυτά που είπα. Αυτό κατάλαβες. Μίσος. Δεν θεωρώ μίσος. Δεν είπα ότι θέλεις μίσος. Τι είπες? Ότι συνέχεια, ας πούμε, μην μπλέξεις με αυτούς, μην μπλέξεις με αυτούς. Γιατί τι είναι αυτή από τον πλέον. Τι είναι αυτή? Ναι, δηλαδή τι είναι ο Άρης, δηλαδή, να μην μπλέξεις κανένας με τον Άρη. Είπα το φυρό, μην μπλέξεις με τους σουπεράδες. Αυτό το είπα. Μην μπλέξεις με αυτούς. Για τους σουπεράδες μιλούσες. Ναι. Δεν μιλάω για το σύλλογο. Όχι, τότε ο σύλλογος είχε πια. Τώρα δεν έχει τίποτα.
Δηλαδή, άμα είναι να το κλείσουμε το μαγαζί, να σκοτώσουμε να φύγουμε, να αλλάξουμε και εμείς ομάδα. Δεν το κλείσατε το μαγαζί στην Καμεθική, ανοιχτό το έχετε. Εδώ έχετε γεμίσει το μαγαζί. Ανοιχτό είναι το μαγαζί. Ανοιχτό είναι το μαγαζί. Μαγαζί ανοιχτό. Από σούπερ μάρκετ έγινε μπακάλικο, ρε φίλε. Τι μαγαζί είναι αυτό. Σε δύο χρόνια θα είμαστε πάλι στην Super League. Εγώ μπορεί να μην ζω σε δύο χρόνια, ρε φίλε. Έχω δει τα τελευταία τρία χρόνια που ξέρω εγώ σε δύο χρόνια. Μεγάλο άνθρωπο είμαι. Πού να ξέρω. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είμαι. Δηλαδή, ρε φίλε, τι κακό είπα. Σου λέω ότι 6 μήνες δεν ασχολείσαι με την εκαθάριση. Θα γίνει η εκαθάριση. Ποιος το είπε, ο δικηγόρος. Ποιος είναι ο δικηγόρος. Έλα ρε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να πάτε. Δεν ασχολούνται με την εκαθάριση. Γιατί να μην ασχοληθείς. Δεν ασχολούνται, λέω. Γιατί βλέπεις να ασχολούνται. Αφού έχει κολλήσει μαζί με τους δικηγόρους. Κάνουν την απεργία δικηγόρη και έχει κολλήσει το θέμα. Α, τώρα κόλλησε λες. Να, αύριο θα εκδικαστεί. Εχθές είδες στη δίκη το Sky τον κύριο Κούγια με την αυτή, κυρία που βγήκε και είπε ότι δεν ανεβαίνει κανείς χωρίς καθάριση. Μια συζήτηση που είχανε. Όχι, βγήκε ο κύριος Κούγια στον κύριο Κανελάκη και είπε ότι όχι, δεν ισχύει αυτό, ισχύει ένα παράθυρο. Και δεν μου λέτε, έπρεπε να φτάσετε μέχρι εκεί εσείς, εκεί το σωματείο, για να έχετε την αγωνία, τι ισχύει ο νόμος και τι δεν ισχύει. Γιατί δεν την κάνατε την εκαθάριση. 6 μήνες αυτά. Γιατί δεν την κάνατε. Η καθάριση νομίζω έχει ξεκινήσει από τον Εμπερχή Κάλλας από πέρσι, έτσι, ναι. Γιατί αλλά κάπου σταμάτησε. Το κάπου σταμάτησε τι σημαίνει, αναλυτικά το ξέρεις. Αναλυτικά δεν το ξέρω, όχι. Ναι, γιατί σταμάτησε. Θα ήθελα πολύ να μάθω όμως γιατί σταμάτησε. Μάλιστα. Ποιοι θέλουν να σταματήσει. Ο Σκόρδος. Ποιοι άλλοι. Ο Ματθαίος. Ο Σκόρδος, ξέρω. Ναι. Ο Ματθαίος, ο Ζαμπέτας και οι φίλοι του Κόκκινου, οι άλλοι κτλ. Λοιπόν. Α, ναι, αυτό το κάνω γιατί δεν θέλουν. Να χρεωθούν έτσι, να τους πάρουν τα χείλη. Φίλε, γιατί σε αυτή την πόλη πάμε αργά. Γιατί πάμε αργά, γιατί αυτό δεν έχουμε άγχος καθόλου. Παραγωγικό άγχος, γιατί δεν έχουμε σε αυτή την πόλη. Μπορείς να μου εξηγήσεις, για ποιο λόγο. Γιατί δεν έχουμε άγχος. Δεν έχουμε άγχος. Εσύ στο σοχό τι. Πολύ... Ναι, εσύ στο σοχό έχεις κανένα άγχος, δεν σε βλέπω να αγχώνεσαι. Εγώ άλλο κατά. Πιο πολύ αγχώνομαι για την εκαθάριση παρά σου είπα για την άνοδο του Άρη. Ναι, εσύ έγινε πριν 3 μήνες για τον Κόκκι, με έλεγες τι καλός παίκτης που είναι βράδυ στον Κόκκι θα ανέβει. Εγώ. Όχι εσύ, προσωπικά, γενικά ο λαός. Εγώ προσωπικά το Κόκκι δεν τον ήθελα στον Άρη ξανά. Γιατί εντάξει, έφυγε όπως έφυγε. Συνδέει το παρελθόν. Συνδέει το παρελθόν δηλαδή, και επικοινωνιακά. Όταν γυρνάει ο Κόκκι και λέει θα ανεβούμε στη Super League και θέλω να βάλω ξανά τον κόλ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν φύγει τώρα, σαν σκορδεύει με στα μούτρα σου είναι. Ναι. Ποιος Κόκκι θα βάλει κόλ στον ΠΑΟΚ. Είναι 40 χρονών. Θα ανεβεί ο Άρη Super League και θα έχουμε το Κόκκι εμείς στη Super League. Μάλιστα. Δεν μου λες. Και το Φυρό τότε. Για... Το Φυρό το έλεγα το 94. Τότε που ήταν να πάει η Εθνική. Καλά, έπρεπε να το έλεγα, πάει. Και του έλεγα δευτερόλεπτα. Μείνε λίγο δευτερόλεπτα στη γραμμή να πει μου λίγο τι ώρα είναι. Αλλά το έλεγα πριν 20 χρόνια. Ρε φύγε σου με αυτούς κάνεις δουλειά. Πάμε. Συνέχα. Έλα πάμε. Πάμε. Μαγκούτς. Μάλιστα. Λοιπόν, μια πληροφορία που έχει να θέλει. Που θέλει να έχετε ο κύριος Παπαδόπουλος στην Αγγλία στον Άρη το καλοκαίρι. Την έχεις ακούσει. Γιατί φίλε, για να πάρει τα δεδουλευμένα που δεν πήρε. Δεν ξέρω, έχει ακουστεί αυτή η πληροφορία. Ο κύριο Παπαδόπουλο το θέλει Τρίπολη και λέει όχι στην Τρίπολη. Στον Άρη θα έρθει, Β' Εθνική. Δεν ξέρω, εγώ κάτι τέτοιο. Για το Μάτζιο ακούγεται κάτι. Εντάξει, ο Μάτζιος. Εντάξει, καλά τον πήγε το Λεβαδιακό. Αλλά εντάξει, τον Παπαδόπουλο δεν τον γουστάρετε κιόλα γιατί ήταν παιδί με τα άρθρα κτλ. Αγιανός είναι ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος είναι ο Αβέλ. Ο προπονητής του Ηρακλή. Δεν νομίζω. Δεν είναι. Η οικογένειά του δεν ξέρω. Δεν έχω ένα κουβέντα μαζί του ποτέ να δω τι ομάδα είναι. Γιατί είχε να πάρει και αυτό τα λεφτά του Άρη. Δεν του φάγατε τα λεφτά του Παπαδόπουλου, του Άβελ. Δεν του φάγατε τα λεφτά του. Μόνο από αυτό φάγαμε. Εντάξει. Βασικά δεν φάγαμε εμεί. Τα φάγανε. Άρθρο 44, δεν φταίμε εμεί. Πώ το πε. Για να είμαστε εμεί, α πούμε, για τι να πει. Μακιάικα, αμαρτωλή. Η ΑΕΚ χρωστούσε από τον Άρη όμως 40 φορές περισσότερο. Έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει οι ομάδες αν χρωστάνε στο κράτος. Το κράτος μακάρι να το χρωστάνε. Εμένα με ενδιαφέρει ο εργαζόμενος. Δηλαδή, ναι, ομάδες που φάγανε λεφτά από τους εργαζόμενους είναι ο Άρης, ο Ηρακλής και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ τι έφαγε. Του Κούτσι κάτι λεφτά που έφαγε, κάτι λεφτά, κάτι διπλά συμβόλαια είχε κάνει ο Κούτσης, κάτι μαύρα να παίρνει, κάτι ιστορίες, του τα φάγανε. Κακός. Φου κάνει συμφωνία κυρίων, του τα φάγανε. Λάθος τους. Τα φάγανε. Αλλά είναι μια περίπτωση η οποία, εντάξει, του Δόνι πήγαν να φάνε κάτι λεφτά. Γενικά όμως δεν τρώγανε λεφτά από τους παοξίδες. Τους παίχτες. Έτσι. Ναι. Ούτε ο Παναθηναϊκός έφαγε λεφτά από τους παίχτες, ούτε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός θα φάει αυτός, μην αγχώνεις. Άλλο θα φάει. Εντάξει.
Θα πάει, αφού πεδάνιο είναι η ομάδα εκεί που είναι τώρα. Να, μπορεί να βρεθεί του χρόνου ένας μπρουτόδαυρος και να πάρει την ομάδα και να είναι μια χαρά, δεν ξέρεις. Ε, εντάξει, αυτοί έχουν φράγκα. Έχουν Αθήνα, είναι δεκανοπέδιο. Είναι... Μπορεί να θέλει κανένας να μπει να κάνει καμιά κούτρα αυτή. Δεν το βλέπεις το Καρυπίδι, πώς το βλέπεις. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή. Ε, δεν τον βλέπω. Φοβάμαι μην ακουστεί. Κανένα μπαμ φοβάμαι μην ακουστεί. Φοβάμαι. Ότι και καλά πτωχεύει και όλα αυτά. Φοβάμαι μην ακουστεί κανένα μπαμ. Αυτό φοβάμαι. Κοίταξε, βγήκαν στη φόρα κάτι χαρτιά τα οποία έστειλε ο ίδιος το παιδί μου συνεργαζομένο στα σούπερ μάρκετ. Και τι είπα, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Ε, λέει ότι σε αυτή την οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας, το παιδί μου, προσπαθούμε σαν εταιρεία και εμείς να σταθούμε στα πόδια μας. Δεν λέει ότι. Ναι, δεν λέει τι. Χαρτιά πήγε. Δεν λέει ότι άλλοι... δεν πληρώνεις και όλα αυτά. Ναι, τι λένε, συγκινήθηκα που πήγε χαρτιά να μου ο Καρυπίδης στους εργαζόμενους. Ναι, εγώ σε ρωτάω πώς το βλέπεις τον άλλο, δηλαδή θα μπορέσει να τα απεξέλθει αυτό από αυτή την έννοια σου. Δεν σου λέω ότι είμαι μαζί του. Κοίτα, την ομάδα θα την ανεβάσει η κατηγορία από εκεί και πέρα. Κάνει κανένα προσευχή αν πιστεύει στο Θεούλη. Τα λέμε, για χαρά. Εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, Ράμπο Κόκκινος είναι ο 14 του Μετρόπολης, λέει. Τι λέει, ρε φίλε. Κάνει πολλές δουλειές, αλλά από μπάλα τίποτα. Κάνει δουλειές. Το θέμα είναι τι δουλειές κάνει. Και κάνει δουλειές χοντρές. Μέχρι πριν λίγες μέρες έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελο. Τώρα την κάνεις γυριστή κολοτούμπα. Τον Παπαδόπουλο, γιατί τον έβγαλε Σάβελ. Γιατί υπάρχουν πολλοί Παπαδόπουλοι Νίκη. Αλλά Άβελ μπαμπά, ένας έχει. Και τι Άβελ. Άβελ. Ακού Άβελ. Από πού βγαίνει το Άβελ. Κάιν και Άβελ που είναι δηλαδή. Μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, Ρακλήδε, αυτό που λέω, μιλάω. Μάλιστα, κύριε, εσείς μιλάτε. Για άλλο πήρα, για άλλο με έκανες, λοιπόν. Ναι. Πού έφαγε ο Ρακλήδε αυτό που θελημένα τα έφαγε τα χρήματα. Ορίστε, δεν το κατάλαβα. Ο Ρακλήδε έφαγε θελημένα που λες ότι έφαγε λεφτά ο Άρης. Τώρα, θελημένα, αθέλητα, τα έφαγε. Τώρα από εκεί και πέρα. Ναι, τον Ιρακή το ρίξανε. Δηλαδή αυτή η καραμέλα θα σταματήσει. Ε, το ρίξανε, ρε φίλε, τάφαγε τα λεφτά των παιχτών, αυτό λέω. Ναι, ας, δεν το έκανε όμως τέτοιο σαν την άξα τον Άρη. Τον Ιρακή το ρίξανε. Ρε φίλε, ένα έγκλημα τώρα είναι το μαχαίρι, τι λεπίδα είχε, ας πούμε. Ναι, βέβαια, έχει διαφορά. Ναι. Έχει διαφορά να το κάνει σε βρασμό ή να το κάνει τέτοιο. Σε άμυνα έχει πολλά. Εσύ το έκανε δηλαδή εμβρασμό το έκανε. Όχι, ναι, δεν ναι. Ήθελα να πέσω, με ρίξανε. Ναι. Τώρα, ξέρεις. Αν ήταν κάποιο από μέσα που ήταν από μέσα. Ναι. Αυτό αλλάζει. Συμφωνώ. Και σε ρίξαν Β' Εθνική. Εσύ και δεν ανέβηκες Α. Και... Με ρίξανε Β' Εθνική. Ναι. Και μετά από τη Β' με ρίξανε Γ γιατί πήγα στα πολιτικά δικαστήρια. Αν όχι. Καλά. Εσύ πήγες στα πολιτικά για να σε ρίξουνε Γ. Με ρίξανε Β', πήγα στα πολιτικά και με ρίξανε μετά Γ. Και μετά Γ δεν έκανα τίποτα και πήγαμε Δ κατευθείαν. Μάλιστα. Έτσι είχε γίνει η ιστορία. Του στάφαγε σουβλάκια και σου τζουκάκια. Τον περτών τα λεφτά. Ναι, σου όμως θελημένα δεν έγινε τίποτα. Τώρα σου ήταν κάποια από μέσα. Δηλαδή έγινε αθέλητα. Εντάξει. Για τον Παπαδόπουλο θέλω να πω. Να πάλι λέω, βγάλετε σενάρια πάλι. Σενάρια ότι θα φύγει η Τρίπολη, θα πάει στο Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι τον φλερτάρει η Τρίπολη. Και δεν είναι το Ρινό. Και άνθρωπος... και πέρυσι το φλερτάρει, αλλά έμεινε στον Ηρακλή. Και όσο που λες ότι δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο στον Ηρακλή, διαφωνώ και εδώ από το που λες. Τι έχει να δώσει δηλαδή. Δεν έχει να δώσει. Στην αρχή του είναι τώρα. Στην αρχή της καριέρας του είναι. Στην αρχή και της δεν έχει να δώσει. Μάλιστα. Του χρόνου θα πάει για μεγάλα πράγματα ο Ηράκλης. Ήδη πάει. Εγώ φίλε, επειδή βλέπω τη ζωή ότι είναι λίγη και ότι οι ευκαιρίες είναι λίγες, λέω ότι πολύ τίμια και ωραία. Ευχαριστώ πολύ, φεύγω Τρίπολη. Θα το μετρήσει και αλλιώς. Τώρα αυτός δεν πά, δεν κάνει, θα του φυρού την κατάληξη θα έχει. Διαφωνώ και Ραπτόπουλο, γιατί από τον κόσμο του Ηρακλείου ο κ. Παπαδόπουλος έχει την απόλυτη στήριξη. Τώρα. Και είναι γεγονός αυτό. Μόλις χάσατε πέρσι από τον οποίο χάσατε ένα 0 με τον πέναλτι του Περόνε. Με τον Περόνε. Μπήκατε στα αποδυτήρια και με φωνάζατε. Με μια... Δεν έγινε τίποτα αυτό στο κήπεδο. Ήμουνα οι περισσότεροι. Βίδα, αυτό που λέει δεν δημιουργείται θέμα. Η ομάδα πάει καλά και προσπαθούν εντελώς σε ένα προσωπικά γενικά μιλάω. Στα επάνω σου ο επαγγελματίας, στα πάνω του θα φύγει. Παπαδόπουλος ναι. Έχει την απόλυτη στήριξη του κόσμου του Ηρακλή. Τρίχες. Τώρα, βέβαια, αφού σε έχει 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, 4 στην διπλό, φυσικά. Το θέμα είναι να μην σε πάει καλά και να έχει στήριξη. Εκεί δεν έχει στήριξη. Γι' αυτό του λέω δρόμο και τον, κάτσε δρόμο. Δρόμο να πάρετε τα λεφτά. Τα λεφτά να πάρετε, ναι. Λάθος έχετε. Μέχρι πριν 3-4 αγωνίσεις, γιατί ο Ηρακλής τώρα τις 3 αγωνίσεις πήρε βαθμούς και ανέβηκε. Ναι. Πού ήμουνα. Είχα 23-22 βαθμούς και ήμουνα ψηλό δύσκολο. Όταν λες στηρίζω κάποιον. Όχι, καλό ποδόσφαιρο. Άκουγα όταν λες στηρίζω κάποιον, το στηρίζω στα δύσκολα. Στα εύκολα και εγώ τον στηρίζω. Το ναι. Στηρίξαμε, το στηρίζουμε και το στηρίξαμε τον Παπαδόπουλο. Σιγά, αυτό που λέει. Επειδή έχω διαρκέας πηγαίνω στο γήπεδο ναι. Και αφουγκράζουμε τον κόσμο και αυτά τι λέει. Εσύ άμα είσαι ο Παπαδόπουλος να έμενες. Εγώ θα έφευγα. Εγώ βέβαια θα μείνω. Γιατί είμαι σε μια μεγάλη ομάδα με προοπτικές. Του χρόνου θα πάω για πολύ μεγάλα πράγματα.
Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά είμαι να φύγω. Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε, συγγνώμη. Τι δουλειά εγώ? Μάλιστα. Άνεργος είμαι. Ναι, πριν γίνεις άνεργος, τι δουλειά είχες? Τη δουλειά, ελεύθερος επαγγελματίας ήμουν κύριος. Ωραία. Εάν έπαιρνες, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ το μήνα, λέμε πριν. Ναι. Και σου ερχόταν μια δουλειά άλλη και σου λέγανε θα σου δώσω 4.000 το μήνα. Εσύ θα καθόσουν με τα 1000 ευρώ. Θα βλέπα τις συνθήκες και τι με έκανε. Συνθήκες δηλαδή. Προοπτικές. Οι προοπτικές. Άμα ήταν καλές. Άμα ήταν καλύτερες προοπτικές στα 4.000, βέβαια θα πήγαν στα 4.000. Ο άλλος γιατί να κάτσει, λακαμάς είναι δηλαδή. Εγώ για το Βέλγιο συμφωνώ να πάει στην Κίνα. Ναι. Για το Βέλγιο συμφωνώ με τις μπάντες να πάει. Να πάρει δηλαδή κανένα. Που λένε 23 χρονών, συμφωνώ να πάει στην Κίνα. Θα πάρει και φράγκα. Ο Ηρακλής αποφεληθεί και ο Βέλγιος αποφεληθεί. Βέβαια. Σε βρίσκω σύμφωνο. Γιατί το Ηρακλής δεν θα πάρει πολλά λεφτά αν δεν πάει στην Κίνα ο Βέλγιος. Δεν ξέρω αν θα πάρει, δεν θα πάρει. Θα πάρει τόσα λεφτά όσα θα έπαιρνε στην Κίνα. Αυτό πιστεύω. Μη σου πω, Μαρινάκης μπορεί να στείλει με 30 εκατομμύρια το Φορτούνι σε καμιά Κίνα. Ναι, ο Φορτούνι μπορεί να φύγει πιο εύκολα από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν το διαφωνούμε. Έτσι. Αλλά για τον Παπαδόπουλο πιστεύω ότι επειδή έχει την απότη στήριξη, ο κόσμος τον συμπαθεί τον Παπαδόπουλο και τον γουστάρει και το θέλει για πολλά χρόνια. Αυτό που αλλάξανε, εσύ το είπες ότι αλλάξανε η νοοτροπία το πάντων του Ηρακλή. Ξέρεις και που το φαντάζει ποδόσφαιρο. Ο κόσμος συμβιβάζεται. Το συμπαθεί, το θέλει και το στηρίζει. Και δεν τον έκανε ποτέ κριτική. Μάλιστα. Τέλειος. Έγινε. Διαμαλώς. Αυτό ήθελα να πω και αυτό που λέω. Καλημέρα. 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 Καλά. Ωραίος. 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 Εγώ ρε θα πήγαινα να πάρω τα 4.000 αν είχε και καλή προοπτική γιατί να κάνω στα 1.000. Ο Παπαδόπουλος όμως να μείνει με τα 60 στον Ηρακλή και να αφήσει τα 180, ξέρω εγώ που το δώσει η Τρίπολη. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ΡΑΠ. Καλημέρα, φίλε. Από Βέρεια τηλεφωνώ. Βέρεια, ναι. Φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Ωραίος. Θα ήθελα αρχικά να σου πω να μην ασχολείσαι με τους ποδοσφαιρικά ανύπαρκτους. Και ενώ ο Άρης και Ηρακλής. Δεν υπάρχουν. Ο Ηρακλής γιατί δεν υπάρχει? Ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι. Ναι, ποδοσφαιρικά γιατί δεν υπάρχει. Είναι άτιτλοι. Α, από πλευράς τίτλων, ναι. Βέβαια. Με τον ΠΑΟΚ να ασχολούμαι. Με τον ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και 2-3 τίτλους. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω την άποψή σου για το Στραματσόνι. Ο Στραματσόνι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έχει την αίσθηση του καλού προπονητή. Ναι. Αυτό φάνηκε και από τις δύο αλλαγές που έκανε. Ναι, δεν το έχει. Δηλαδή θεωρείς καλύτερο το Βέλα από το Στραματσόνι? Όχι. Θεωρώ καλύτερο τον Παπαδόπουλο του Άβελ από τον Στραματσόνι. Θεωρώ τον Μπογιέτ πολύ καλύτερο από τον Στραματσόνι. Ναι. Θεωρώ τον Ουζουνίδη καλύτερο από τον Στραματσόνι. Εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπεις πίσω από τον Μπέρκ. Τριάδα. Για πες. Δεξιά Μπουμάλ. Ωραίος. Αριστερά Βλαχοδήμο. Πολύ ωραίος. Το δεκάρι. Και πίσω δεκάρι Βηγιαφάνιες. Το Βηγιαφάνιες φίλε στον Παναθηναϊκό, όσα παιχνίδια τον είδα δεν μ' άρεσε. Να. Δεν ξέρω. Θεωρείς ότι δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος φανέλας? Δεν θεωρώ τίποτα. Ο Βηγιαφάνες ήταν άλλος στον Πανετολικό. Στο λίγο χρονικό διάστημα που πήγε στον Παναθηναϊκό δεν τον είδα. Δεν τον είδα να βγαίνει. Ναι. Δηλαδή, τώρα είναι θέμα προσαρμογής. Είναι ψυχολογικό αυτό. Ξέρω εγώ πήγε σε μια μεγάλη ομάδα και κόλωσε. Δεν ξέρω. Πάντως δεν βγαίνει. Στο play-off πώς το βλέπεις? Κοίτα, αν έρθει ο Μπουμάλ με τον Βλαχοδήμο και τον Μπέρκ τριάδα. Ναι. Βγαίνει. Ο μπάκο δεξιό σου είναι καλό. Ο Μέστο. Ναι, είναι καλό. Ο τερματοφύλακα είναι καλό. Ναι. Ο Νάνο χάθηκε, δεν ξέρω γιατί χάθηκε ο Νάνο. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Δεν τραβάει φέτο. Δεν τραβάει ο Νάνο. Και δεν έχει και σέντερ μπάκαλα. Ο Μολέδο, ο καινούργιο που πήραμε. Δεν το ξέρω, φίλε. Τον κόλτο πρώτο που βάζει ο Πάοκ, α πούμε. Ναι, ναι. Γίνεται μια σέντρα από δεξιά, δεν κάνω λάθο. Λάθο του Κουτρουμπί ήταν εκεί στο διώξιμο. Ο Κουτρουμπί, το είπα και στο τηλεάστη εγώ. Ναι, κάνει ναι. Λάθο απόκριση. Πλάγια, out. Ας ξανακάνεις έντρα, την ξαναβγάζεις ξανά πλάγιο out και τελειώνεις. Κάνεις ένα pressing, την παίρνεις και φεύγεις. Τώρα εκεί που τη στέλνει. Στο κέντρο. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει τερματοφύλακας ναι. Και αμυντικός. Τη στέλνει εκεί, πιθανολογώντας ότι θα πάρει το rebound ο δικός του ο παίκτης. Εντάξει, και το shoot πήγε στο Θεό εκεί που το έστειλε. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι το shoot ήταν. Χρειαζόμαστε τέτοια. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα χθες. Θέλω να δω ένα τέτοιο shoot. Από τους τρεις χαφ, τον Ινιέστα, τον Ρακιτζή και τον Άλωνα. Δεν κάνουνε. Αυτοί φτάνουνε, ναι, αυτοί φτάνουνε μέχρι. Θέλουν να βάλουν τον γκολ, να φτάσουνε μέχρι να μπουν μες στα δίκτυα, αν μπορέσουν, ας πούμε. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό, αλλά μια μεγάλη ομάδα που είναι πλήρης έχει και το σούτ από τη μέση απόσταση. Έχει και το κεφάλι. Δεν το έχει. Σούτ από μέση απόσταση δεν κάνει. Λέω Κόκκινος, κάνει. Πού κάνει, ρε Κόκκινος? Πού το έδες, ρε Κόκκινε? Σε ποιο έργο πάλι το έδες αυτό? Με το βιβλίο πώς πάει ο Κόκκινας? Ψάχνει εκδοτικό οίκο.
ψάχνει εκδοτικό οίκο. Συζητάει ακόμα με 2-3 ας πούμε εκδοτικούς οίκους. Ναι. Θα γράψει βιβλίο και θα το προλογίσει ξέρω, ο Μάνος το βιβλίο του Κώστα. Ο Λουπασάκης. Ναι. Έχει ράπα, έχει μεγάλο fan club στη Βέρεια, να ξέρεις. Στη Βέρεια. Ναι, ναι. Δεν, ναι, τα πάω, ναι, δεν τα πάω πολύ καλά με την πόλη. Είμαστε μια παρέα, σ' ακούμε φανατικά. Έχω τσακωθεί με τους Βεριώτες πολλές φορές. Άλλο αυτό. Περί αμαρτωλής πόλης, περί, ναι, ναι, περί αγώνων, περί του Άλεξ. Με πείραξε πολύ αυτό με τον Άλεξ. Πάρα πολύ. Άλεξ, ήμασταν και κοντά στην ηλικία. Ναι, με πείραξε πολύ με τον Άλεξ. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Το ότι δεν βρέθηκε τίποτα είναι ένα στίγμα για την πόλη. Ναι, ναι. Έχει η δίκιο. Πόλη για μένα εκεί έχει στιγματιστεί. Δεν το ξεχνάω εγώ αυτό. Ναι. Εγώ αυτό δεν το ξεχνάω, ούτε το 3-0 με τον Ολυμπιακό το ξεχνάω. Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Βούηξε όλη η πόλη γι' αυτό, να ξέρεις. Η Βέρεια είναι μια από τις πιο αμαρτωλές πόλεις. Ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, ναι. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Χαιρετίσματα και σε δύο φιλαράκια να δώσω. Τον ναι. Κώστα και τον Γιάννη που μας ακούνε εδώ. Ναι. Έγινε, καλημέρα Κώστα. Να σε καλά. Α, τα λέμε. Οι προδότες που έριξαν τον Άρη στη Γάμα Εθνική, λέω 848, έβγαλαν ανακοίνωση για συγκέντρωση στην αυριανή δίκη. Σκόρδα, πάρτου στα σόβρακα. Ο κόσμος είναι, λέει, μαζί σου. Έξω από τον Άρη, τα σκυλάκια του Κόντι. Λέει ο φίλος. Ο άλλος γράφει. Όποιος ακούει από το τρίτο γέλ Σταυρούπολης, αύριο στους σχολικούς αγώνες να ετοιμάζονται για Magic Life. Με αγάπη, πρώτο γέλ, ωραίο Κάστρο. Μάλιστα. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε μου. Να σου κάνω αυτό που λέει. Μάλιστα. Σε παίρνω από Ανατολική Γερμανία. Σε ευχαριστώ πολύ που μου κάνεις παρέα όλα τα βράδια. Ανατολική Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. Βερολίνο. Συγγνώμη, αλλά η Γερμανία δεν ενώθηκε. Δεν γκρεμίστηκε το τείχος του μίσους. Ακόμα εδώ είναι Ανατολική, φίλε. Δηλαδή πώς είναι. Ουγκάντα. Ουγκάντα. Έλα. Ουγκάντα. Ουγκάντα είναι. Έλα. Βλέπεις το κομμουνιστικό σύστημα να κυκλοφορεί ακόμα. Ακόμα, ε! Πλέον κάτω βλέπεις να πούμε πράγματα. Σε κοιτάνε να πούμε, μα δεν σε δούνε μαυριτερό. Σε κοιτάνε και λένε να πούμε ότι είναι. Φίλε, εντάξει, γιατί το κομμουνιστικό κόμμα, το κίνημα άσχημα πάει. Και στην Ελλάδα κομμουνισμό έχουμε. Συγγνώμη, ναι. Ζήτω. Δεν έχουμε κομμουνιστικό. Δεν έχουμε κομμουνιστάς αυτή τη στιγμή να διοικούν την Ελλάδα. Γι' αυτό σου λέω, ζήτω ρε ράπτο που λέει. Γιατί άσχημα περνάμε. Έχεις δει κανένας να ξεσκόνται. Να κάτι χωριάτες πήραν τα τρακτέρ, πήγαν κάτω. Αύριο θα πάνε κάτι να πούμε με τα σχολικά. Βλέπεις να γίνεται τίποτα. Να καίγεται καμιά χώρα. Να γίνεται κανένας ξεσηκωμός γενικώς. Τίποτα. Κλασμεντέν. Συγγνώμη, εσύ τώρα από την Ανατολική Γερμανία αντιλαμβάνεσαι ότι στην Ελλάδα δεν περνάνε καλά οι Έλληνες. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συγγνώμη, με τους κομμουνιστάς. Εσύ αντιλαμβάνεται κανένας στο εξωτερικό που μας ακούει ότι περνάμε άσχημα? Ναι. Ποιο, τι? Είδες κανένα ξεσηκώνεται? Είδες κανένα στους δρόμους? Είδες στα σκουπίδια κανένα? Πού? Είδα πολλούς ανθρώπους να φεύγουν από τον τόπο τους. Ναι. Είδα ανθρώπους να μην παίρνουν σύνταξη. Ναι. Και να βγαίνουν. Αλλά επειδή στηρίζουν αυτό το σύστημα το ωραίο. Μάλιστα. Καλά να κάνουν που ζουν εκεί πέρα μετά. Γιατί, εγώ δεν βλέπω. Γιατί το... εγώ, δεν βλέπω εγώ δεν βλέπω ξεσηκωμό. Επί Καραμαλή, ας πούμε, γινότανε χαμός. Γινότανε παζουλισμός. Γινότανε. Το Καραμαλή, τον Χασαποταβέρνα ή τον παλιό. Το Χασαποταβέρνα. Γινόταν παζουλισμός. Τώρα όμως ο Έλληνας είναι πιο ευχαριστημένος. Δεν ξεσηκώνεται. Βλέπεις να γίνονται ντου. Κάτι οι χωριάτες εκεί πήραν τα τρακτέρ, γυρίσαν πίσω, μιλήσαν τώρα, διάλογο κάνανε, χωρίκι. Είδες κάτι να γίνεται? Είδες να πεινάει κανένας αγρότης, ξέρω εγώ, είδες κανένα αδύνατο αγρότη, ας πούμε? Να είναι κανένας αγρότης, ξέρω εγώ, κανένας αγρότης σαν τον Κάτσε στα κιλά, ας πούμε. Εγώ τους είδα σαν το Βόγλι ήτανε. Κάτι μουσια, κάτι αυτά, κάτι μπράτσα, να πούμε, κάτι. Σε πιάσουν στα χέρια, σε κάνουν κομμάτια, να πούμε. Εγώ αυτό είδα. Το Κολοκοτρώνης τέτοια είχε, ρε φίλε. Μουσια είχε. Μακριά μαλλιά είχε. Ο Κολοκοτρώνης ή το κομμουνιστής ο Κολοκοτρώνης, φίλε. Επανάσταση έκανε. Όπως έκανε ο Τσίπρας επανάσταση. Και ήρθε για πρώτη φορά η αριστερά. Κάντε λίγο υπομονή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή η δεξιά, 100 χρόνια στην Ελλάδα δεξιά είχαμε. Να μην έχουμε 30 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για ποιο λόγο να μην τον περιμένω εγώ? Εγώ είμαι καλός άνθρωπος.
Να σου πω κάτι όμως. Μα δεν βλέπω κανέναν. Κάποιοι που δεν βρήκαν δουλειά, ας πούμε, οι άνθρωποι σηκωθήκαν λέει και φύγανε. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, εντάξει. 450 ευρώ ρε, αυτό που λέω. Μα για τους η χαρά τους, δάχομαι. Εγώ τα 450 ευρώ. Εγώ φίλε έζησα επί Καραμαλή εξεγέρσεις. Γιάννη, θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι εξεγέρσεις. Βλέπεις καμιά εξέγερση τώρα με το μνημόνιο να γίνεται. Χάσαμε, χάνουμε. 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 Ήρθα και οι ωραίοι. Πώς τους λένε, μετανάστες τώρα και τα λοιπά, κλείσαν τα σύνορα, θα αφομοιωθούν από τον πληθυσμό, διότι εμείς δεν γεννάμε άνουμε, πια, άνουμε, πεθαίνουν άνουμε, οι γέροι, δεν γεννάμε εμείς, φύγανε άνουμε, οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Άνουμε, αυτό που λέει, χάνουμε, το καταλαβαίνεις αυτό. Ποιος χάνεται? Η Ελλάδα χάνει. Τι χάνει? Χάνει 1-0, πριν ακόμα ξεκινήσει το παιχνίδι. Καλά είσαι εσύ μωρά εκεί πέρα, τι ανάγκη έχεις? Τι λες εσύ ρε άνθρωπε να πούμε. Γιατί? Πώς το κρίνεις εσύ ότι είμαι καλά? Καλά σε ακούω και εσένα. Προσπαθώ να πουλάω πολιτισμό, όχι να πουλάω, να δείχνω πολιτισμό στους Γερμανούς. Ναι, σ' αγαπάνε, που είσαι Έλληνας. Το δικό μας δεν τελειώνει. Βέβαια. Έχει ακόμα να δώσει. Έχουμε βέβαια, τι είμαστε. Έχουν φύγει οι παλιοί, ας έχουν φύγει μεταγενέστεροι και θα φύγουν και εμείς θα φύγουμε. Και ο Σύμφης ο συγχωρεμένος έφυγε. Να είναι καλά εκεί που είναι, που και δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Για να καταλήξουμε, εγώ στην Ελλάδα δεν βλέπω ξεσηκωμό. Και ένας λαός που δεν ξεσηκώνεται, άκουμε λίγο. Άλλα λες. Για χαρά, άστο. Ένας λαός που δεν ξεσηκώνεται, δεν πεινάει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Έλα, μ' ακούς? Βεβαίως φίλε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, άκουσα το όνομά σου προχθές να πούμε σε κάτι ραδιόφωνα της πόλεως. Εγώ είπα, μίλησα εγώ. Όχι, εσύ. Σε κάτι ραδιόφωνα της πόλεως αναφέρανε. Και είπα σήμερα να σε βάλω να δω που χάθηκε, να δω τι θα πεις. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το ύφος σου και η στραβομαγκιά σου να πούμε. Πρώτον. Δεύτερον, πες τι θες να πεις. Καλά, άκουμε τώρα και άσε το ύφος μου και τη στραβομαγκιά. Το υφάκι σου δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, άμα είχα μπροστά μου, θα σε πλάκωνα στο ξύλο. Πραγματικά στο λέω. Θα σου έλεγα κάτι μπουνιές. Έτσι όπως μιλάς δεν μ' αρέσει, η μάπα σου δεν μ' αρέσει. Τώρα θα με αφήσεις να μιλήσω. Όχι, δεν μ' αρέσει τα μούτρα σου ρε. Θεέ αγαμίσου. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα καραγκιόζη. Με το που θα σε δω στον δρόμο σε πλάκωσα, εσένα ειδικά, οι γραμμές ελεύθερες, 90-90-90. Με το που μιλάς έτσι έχεις φάει σφαλιάρα ανάποδη, φαπ. Χαμπάρι δεν πάρεις, οι γραμμές ελεύθερες. Το υφάκι σου δεν μ' αρέσει. Καλημέρα. Έλα Κωστέ. Καλώς τον, καλημέρα, ελεύθερες οι γραμμές. Έλα. Κωστάκη. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Ποια επανάσταση, εδώ μάλλον ποιο θα κλείσει πρώτος ξαπλώστρα να πούμε στην Μύκονο. Εσύ αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι γίνεται εδώ, ότι γινόταν επί Καραμαλή και βγαίναμε στους δρόμους και καίγαμε τα πάντα. Τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν. Τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, όσο για τον κύριο Ηρακλάκια που πήρε, ακούς. Μάλιστα. Γιατί δεν του λέω Κωστή να πούμε ότι από τον Μπερμπάτο που είναι ακόμα Παπαδόπουλος εκεί, άμα έβαλε τον πέρα τον Μπερμπάτο θα τον είχαν διώξει. Αλόγω... Το 4-2, γιατί δεν το λες. Κοίτα τον Παπαδόπουλο, τον κράζανε στην αρχή. Ένα δεν είχαν χάσει από Λεβαδιακό και έτσι. Τον κράζανε τα δύο μας με Πανιόνιο και Λεβαδιακό. Τώρα λέει το στηρίζουμε λέει. Ναι. Και γινόταν το 4-2, είχε τελειώσει. Και είναι μεγάλη κοροϊδάρα ο Άβελ. Που δεν φεύγει να πάει να λιγδώσει τα ντεράκι του λίγο. Βέβαια του σούτι θα είχε. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Λοιπόν, άκου τώρα και ένα quiz θέλω να σου δώσω σινεματίδικο. Μ' ακούς? Ακούω. Την ταινία ο Παναής ρε με τον Βέγκο. Με Μπάρκουλη. Με τον Μπάρκουλη. Ναι, θυμάσαι την κόμενα που είχε ο Μπάρκουλη στην καρδιά. Πώς τη λέγανε ρε, δεν τη θυμάμαι, ναι. Τη θυμάμαι. Αποστόλου. Η Αποστόλου, η Ζέτα Αποστόλου. Ναι. Ξέρεις αυτή ποιο πολιτικό έχει γαμπρό. Ποιον έχει? Άμα το βρει, θα σε παραδεχτώ. Ρε. Δεν έχει καμία Ζέτα Αποστόλου γαμπρό πολιτικό. Έχει. Ξέρεις κιόλας. Μπερδεύει τις ηθοποιούς. Ρε, όχι Ζέτα Αποστόλου, ρε. Ποια? Αυτή που ήταν γκόμενα του Μπάρκουλη στην ταινία. Δεν ήταν η Νίτσα Μαρούδα γκόμενα του Μπάρκουλη στην ταινία. Η Μαρούδα ήταν του Μεϊμαράκη πεθερά, ρε κορόιδο. Όχι, ρε. Άκουδο να σου πω, ρε. Η Μαρούδα έπαιζε σε εκείνο το έργο. Όχι. Δεν έπαιζε. Αυτή η Ξανθιά. Ναι.
που έπαιζε με εκείνη τη Ταϊτή, πώς τη λένε, ξέρω εγώ. Ταϊγέτη, ρε. Ταϊγέτη. Ποια Ταϊτή, Ταϊγέτη, ναι. Αυτή είναι πεθερά, ξέρεις, πιανού. Πιανού. Ε. Πιανού. Για βρες το. Η Ζέτα Αποστόλου, πιανού πεθερά είναι. Ζέτα Αποστόλου τι λένε. Ναι. Ε, πιανού πεθερά είναι, για πες μου. Πιανού είναι. Αβραμόπουλου. Πιανού είναι. Του Αβραμόπουλου. Του Αβραμόπουλου. Ναι. Δες τώρα Γιάννη μήπως λέει αλήθεια αυτό. Για σταύρωσέ του κι άμα δεν είναι έτσι πες μου. Δηλαδή όλοι οι πολιτικοί παντρεύτηκαν κόρες Ελλήνων ηθοποιών. Καλά και πολλές ταινίες. Ποια, η Αποστόλου. Αυτή, ναι, εντάξει. Ωραία γυναίκα ήταν. Ναι, ήταν η γυναίκα, άρα αυτή είχε βγει και στα ρελάς. Βγήκε. Στα ρελάς. Σταρ γελάς. Σταρ ρελάς. Σταρ ρελάς, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Έλα, άντε, τα λέμε ρε. Τα λέμε. Άντε, για σταύρωσέ του, δεν έχω δίκιο. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Άντε, καλά. Μια και μιλάμε και για τον Μπάρκουλη. Είναι πολύ δύσκολο ο Μπάρκουλης, μέσα είναι ακόμα. Εντατική τρεις μέρες, δεν βγήκε ακόμα. Μάλιστα, ναι, κύριε Ανδρέας. Φίλος. Ναι, φίλε. Φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Έλα, 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 Κώστα, Κώστας Ολυμπιακός. Άστο, αυτό τον Μπάρκουλη τον έχεις φάει. Κάθε μέρα, πρωί, βράδυ, το ίδιο. Άστον εκεί, θα δούμε στο τέλος θα γίνει. Ποιον. Τον Μπάρκουλη τον έχεις φάει, λέω. Κάθε μέρα έχει ξεκινήσει από την Κυριακή με τη Μαρμίτα. Είναι άσχημα. Άστον να δούμε τι θα κάνει και θα το πούμε στο τέλος. Το συμπαραστέκω. Θα τον στείλεις εσύ στο τέλος. Έλα. Έλα, να σου πω. Ναι. Για αύριο τι βλέπεις. Έλα. Για αύριο τι βλέπεις. Τι είναι αύριο. Δεκάδε την άκουσες. Ο Ολυμπιακός με την Άντολε. Βοήθαμε λίγο. Ρομπέρτο τέρμα. Λοιπόν, θα σου πω την δεκάδα. Είναι Ρομπέρτο. Από αριστερά προ δεξιά θα σου πηγαίνω. Ο Μαρ, Μποτία, Ντακώστα, Σαλίνο. Ο Μαρ δεξιά είναι. Ναι, μπερδεύτηκα. Ο Μαρ, Μποτία, Ντακώστα, Σαλίνο. Μποτία, Ντακώστα, οχ. Σαλίνο, αριστερό μπακ. Ναι. Γιατί δεν παίζει ο άλλος. Για, για να βοηθάει πιο πολύ πίσω για τον Μποτία αυτόν εκεί. Γιατί στην Άντλια πιστεύω που δεν πήρε καμιά κόκκινη ή δεν φάγαμε και δεύτερο κόκκινο. Κασάμι πολύ. Παίζει. Παίζει μπροστά του Μιλιβόγιο τη Κασάμι. Μιλιβόγιο και από δεξιά προς αριστερά Σεμπά, Τσόρι και Φορτούνης. Σεμπά αριστερά. Έξω αριστερά. Σεμπά δεξιά σου, από δεξιά προς αριστερά. Σεμπά, Τσόρι και Φορτούνης έξω αριστερά. Κοιτάγε μπροστά. Δεν μ' αρέσει. Τι θα έβαλε εσύ δηλαδή. Δεν μ' αρέσει ο Φορτούνης στη γραμμή. Μα δεν γίνεται. Πώς θα χωρέσει ο Τσόρι μέσα, τι θα κάνει. Πώς θα χωρέσει μέσα ο Τσόρι. Ναι. Γιατί πρέπει δηλαδή και ο Τσόρι και καλά να παίξει και ο Τσόρι και ο Φορτούνης. Ένας από τους δύο πρέπει να παίξει. Και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά εδώ πέρα. Δηλαδή ο Φορτούνης, πάνε... ο Φορτούνης πρώτον δεν μπορεί να πλευροκοπήσει. Πρώτον. Δεύτερον, είναι τεμπέλχανας και δεν γυρίζει. Δεν θα έρθει. Άκου. Ναι. Δεν θα έρθει 70 λίγο. Μέτρα πίσω ο Φορτούνης να πιάσει τον μπακ. Ναι, αλλά εκεί πέρα θα έχει τις παίχτες. Γιατί ο Σαλίνο θα είναι πίσω. Ο Μποτία εντάξει θα είναι. Ο Σαλίνο είναι αριστερό μπακ. Πίσω τη δουλειά. Ναι, ο Σαλίνο τον έχει βάλει αριστερό μπακ. Ναι, αφού μπροστά θα παίξει ο Φορτούνης σου λέω. Θα έχει πρόβλημα στην αριστερή σου πτέρυγα. Γιατί. Ο Τσόρι συνήθως κινείται από την αριστερή πλευρά μέχρι το κέντρο. Δεξιά λίγο. Ναι, καλά, ο Τσόρι δεν θα γυρίσει πίσω, ούτε άλλο. Λοιπόν, ο Τσόρι δεν γυρνάει πίσω. Ο Φορτούνης... Γι' αυτό παίζει ο Σεμπά από την άλλη πλευρά. Για την άλλη πλευρά να υπάρχουν οι άλλοι λοκαλίστες. Ο Φορτούνης από αριστερά. Ο Φορτούνης δεν γυρίζει πίσω. Ο Κασάμι. Ο Κασάμι. Τι θα κάνει. Κάτσε ρε, περίμενε, μην βιάζεσαι. Ναι. Μην βιάζεσαι. Ο Κασάμι πλαϊνά μαρκαρίσματα με τον Μιλιβόγεβιτ γρήγορα δεν έχουν. Κοίτα, στο Τσάμπιονς Λιγκ βοήθαγε πολύ. Ειδικά με την Άρσεναλ είχε σκυλιάσει έτσι. Πιστεύω θα δώσει ό,τι έχει ο Κασάμι. Θα δεν ξέρω τι έχει. Δεν είναι Ελλάδα εδώ. Ναι. Πάντως να σου πω λίγο για τον Φορτούνη, επειδή τον έχω δει από μέσα από το γήπεδο, όταν τον βάζει δεξιά, χάνεται εντελώς. Αριστερά έχει κάνει γκολ. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά είχε κάνει γκολ από αριστερά που είχε παίξει. Όταν τον είχε ξαναβάλει μαζί με τον Τζόρι σε κάποια παιχνίδια. Πάντως δηλαδή φαίνεται. Είναι καλύτερος από εκείνη την πλευρά. Φαίνεται η τετράδα αυτή δεν μ' αρέσει εμένα. Η τετράδα πίσω στα μπακ λες. Όχι. Η τετράδα στα μπακ επαλεύεται, αλλά μπροστά Φορτούνης, Τσόρι και Σεμπά, αυτό θέλει να δώσει. Μια ταχύτητα, μια ποιότητα που στη μέση και μπροστά. Αλλά άμα χαθεί μπάλα, είσαι ανοιχτός πίσω πολύ. Και άμα φας ένα γκολ, θες τρία. Με αυτή την εντεκάδα, γκολ τρως. Οι πληροφορίες, καταρχήν γκολ θα φας. Αλλά το θέμα είναι να τη βάλεις τρία. Δεν πιστεύω ότι θα το πάει ένα 0 και μετά θα κάτσουν όλοι πίσω και θα παρακαλάει να πάει παράταση. Μποτία Ντακώστα, κοίταξε. Εγώ θα έβαζα το Σαλίνο δεξιά.
Ναι, και τι θα, βάζει το Μαζουακού στην άλλη πλευρά. Το Μαζουακού στην άλλη πλευρά. Θα βάζα. Το Μαζουακού εσύ όμως είναι πολύ πολύ και ανεβαίνει θα πολύ. Βάζα, σκυλά, δηλαδή, θα βάζα τον χώρο πολλές φορές. Ο Τουρμάς δεν παίζει, έτσι. Θα παίξει, μπορεί να παίξει, αλλά λένε ότι θα αφήσει έξω τον Τουρμάς για να χωρέσει ο Τσόρι. Λάθος μεγάλο. Θα βάζα τον Ομάρ στη θέση του Σεμπά, θα πέταγα έξω τον Σεμπά, θα έβαζα ναι. μέσα τον Τουρμάς, εγώ το γουστάρω τον Τουρμάς. Το Φορτούνι. Ναι, το Φορτούνι. Το Φορτούνι. Ναι. Μπράβο, έτσι όπως τη λες όμως ο Ολυμπιακός μετά δεν θα έχει πλάγιο μπακ να βάλει μέσα. Ναι. Άμα κάποιος πάρει κάρτα, έχει χτυπήσει, θα μείνει δηλαδή με τρεις αμυντικούς. Αυτό, θα ήταν, αυτό θα ήταν το ρίσκο μου. Δεν θα βάζα ρίσκο δύο δεκάρια αριστερά και στο κέντρο. Κατάλαβα. Πάντως να ξέρεις ότι οι πληροφορίες που λένε αυτονών, αυτοί θα παίξουν όπως παίξαν από τη στιγμή που βάλουν τον κόλ και μετά. Δεν θα ανοιχτούν καθόλου. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι. Να δούμε. Θα έρθουν να πέσουν κλειστά όπως παίζουν λέει οι ομάδες στην Ελλάδα τον Ολυμπιακό οι περισσότερες. Με καμιά διπλή άμυνα ζώνης, με κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή αυτοί θα κάτσουν πίσω, δεν θα ρισκάουν. Τώρα άμα ο Ολυμπιακός δώσει τόσο πολύ χώρο και αυτά τα στόπερ τα γάρια ανέβουν μπροστά, θα έχει κανένα θέμα. Όταν, δηλαδή, όταν ανέβηκαν τα στόπερ πάνω μετά το 1-0, είδες τι θα πάθαινες. Εντάξει, εκεί δεν με πήρε. Στο δεύτερο ημίχρονο μόνο τη φάση του γκολ κάναμε, δεν κάνανε κάτι άλλο. Που τον γκολ ήταν δώρο του Ρομπέρτο. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται γκολ. Δεν γίνεται δηλαδή να πάει τώρα. Πρέπει κάτι να ρισκάρει. Και επιλέγει όπως δεν ήταν ρεπορτάζ να ρισκάρει αυτό. Θα δούμε. Εσύ με μια πρόβλεψη τι βλέπεις. Τι θα πόνταρες. Εγώ φίλε θα πόνταρα παράταση σε αυτό το μάτς. 1-0 δηλαδή. Ναι. Καλώς. Καλώς αυτή. Καλή συνέχεια. Έλα, γεια. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του Ανδρέα Μπάρκουλη, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Η σύζυγος του Μπάρκουλη Μέρη ανέφερε μέσα από το προφίλ της στο Facebook. Πως ο αγαπημένος ηθοποιός έχει βγει από την καταστολή εδώ και τρεις μέρες, αλλά δυστυχώς δεν έχει ξυπνήσει. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, γίνεται. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Λοιπόν. Ο Ταρίφας στο Βερολίνο. Κωστή. Ναι. Λοιπόν, που έλεγε για το ντέρμπι και έτσι που έλεγε ο Τζόρνταν, α πούμε, φίλε, γέλασα, γέλασα. Καθένας τι θέλει, έλεγε. Λοιπόν, ντέρμπι είναι. Μόνο το ντέρμπι ρηθείων με πουλή σοκολάτα. Τι μου έχει διαφημίσει. Με Αντώνη Πηλιαρό, το χρυσό ντέρμπι. Ναι, βέβαια. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Για τους παλιούς που ξέρουν. Μετά έχω να πω ότι θυμάσαι που λέγαμε ο γιατρός που είχα ρωτήσει για το 3-6-1. 3-4-3. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι, όχι. 3-6-1 σε είχα πει εγώ. Το 3-6-1 μετατρέπεται σε 3-4. Ναι, ναι. Σε 3, μπράβο, 3-2-4-1. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Λοιπόν, και δεν το πέρασε πολύ με στο μυαλό σου. Ήσουν με τον γιατρό στην Ακλειδία και αυτός έτσι ελαφρά το πήρε. Τελικά το έπαιξε, το πιάσε γάτα να πούμε ο Τίντορ. Γάτα δεν είναι, αλλά αυτό το πιάσε. Άργησε πολύ, αλλά το πιάσε. Ότι δεν μπορούμε αλλιώς με το υλικό που έχουμε. Τέλος πάντων, και στα πλάγια έχουμε πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων, το έπαιξε. Ελπίζω τώρα να ξυπνήσει και να μείνει σε αυτό το σύστημα. Αφού δεν έχουμε ένα δεκάρι για να στρώσει, αυτός χρειάζεται δύο δεκάρια για να κάνει παιχνίδι. Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω τι λες. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να ανέβει ένας από τους δύο fullback και ο άλλος να κάθεται με τους τρεις stopper να περιμένει σε διαγώνια κάλυψη. Αν ανεβαίνουν και οι δύο. Μονόμπαντα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή όταν ανεβαίνει, ας πούμε ο αριστερός back, λέω εγώ είναι ο Λέοβατς, έτσι. Και ανεβαίνει και ο Κίτσιο πάνω, δηλαδή 65-70 μέτρα, και είναι στα 40 μέτρα απόστασή τους οι δύο. Αναγκάζεται και ανοίγει η τριάδα από τα 7 μέτρα ο καθένας, πάει στα 12-13. Εκεί λοιπόν ελοχεύει ο κίνδυνος οι εξτρέμ να κλείσουν και να παιχτεί η δυνατή παλιά η τριαντάρα και να σε βρει αδύνατο. Ενώ αν μείνει ένας ο μπακ, ακόμα και αν ανέβουν οι δύο χάφσου και μείνει ο ένας, ναι. Καλύψα και να, μαζί σου. Αυτό παίξανε βασικά στη λεωφόρο. Καταλάβω το παίξανε γιατί ο Λέωβας δεν ήταν πνευμόγιο για να ανεβεί αυτό. Αλλά απλά δεν ήταν συνηθισμένο στο σύστημα, το παίξανε πρώτη φορά αυτό. Απλά αυτό παίξανε γιατί ήταν την αριστερή. Ο άλλος δεν μπορούσε και ανέβαινε μόνο ο Κίτσιου. Βέβαια εκτεθήκαμε από την πλευρά του Κίτσιου. Εντάξει, αλλά αν είχαν τον νου τους ότι θα καλύψουμε τον Κίτσιου και να τραβηχτεί ο Λέωβας λίγο προς τα μέσα. Δύο παίχτες του ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακοί. Ο Μακ και ο Κίτσιου. Αμυντικά ο Κίτσιου. Καλά, αμυντικά. Ο Μακ, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, ο Μακ έχει πρόβλημα όπως ο παλιά Ρονάλντο. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Δεν φταίει ο Κίτσιου. Δεν φταίει ο Κίτσιου. Φταίει ο προπονητής του. Διότι έδωσε την εντολή από όλα τους και τους δύο απάνω. Και δεν προλαβαίνει βιολογικά. Ναι. Δεν μπορεί να προλάβει. Δηλαδή όταν ανεβαίνει ο Κίτσιου απάνω 60 μέτρα,
Ο ένας ο χαφ, ο κόφτης, ο γρήγορος, κάτσε τζίμιρο για μένα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να είναι λίγο πλαγιαστός ή αν ανέβει και αυτός, να έρθει ο άλλος ο χαφ πιο δεξιά. Αυτή η κίνηση πρέπει να γίνεται. Αν δεν γίνει αυτή η κίνηση και αναβγούν και οι δύο πάνω, ανεβούν και οι τρεις χαφ επάνω, θα βγαίνει ο Βλαχοδήμος και ο Καλτσάς. Μα έτσι την πάτησε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είχε έρθει σε κόντρα με κάτι ραδιοφωνικού παραγωγού πριν το μάτς. Και την πατήσανε οι άμπαλοι, ναι. Εκεί με τον Κωνσταντινίδη, την πλευρά του Κωνσταντινίδη, λέει. Αυτό λέει ο Θωμάς. Κατάλαβα. Κατάλαβε. Γλίστρησε αυτό. Είμαστε και λίγο άτυχοι σε εκείνη τη στιγμή όμω, Κωστή. Είμαστε και λίγο άτυχοι γιατί είχε τραυματισμό, αυτό είχε βαρεθεί, δεν το κατάλαβε. Μα φάγανε με δέκτο. Εντάξει, οκ, έγινε αυτό, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω. Στους συνοπαδούς μου, λοιπόν, βαράει ο Γκαρσία, πανηγυρίζουμε. Βαράει ο Τζαβέλας, το βρίζουμε. Μετά, δεν βαράει ο Τζαβέλας, το λέμε είσαι φλόρος. Βγες έξω, ξέρω εγώ, να μας μιλήσεις. Μετά, λέμε ο Πέλκας, τον κουτουλάει ο Μαυρούκος, ο άλλος λέει πέσε. Το βρίζει γιατί δεν έπεσε. Ο άλλος το βρίζει γιατί έπεσε. Ο άλλος βρίζει το Χαρίση που του. Κοίταξε, ο Χαρίσης. Έγινε κάτσε, έγινε Γκαρσία εκείνη την ώρα. Ο Χαρίσης του τη φύλαγε για το συμπαίκτη του, ναι. Μπράβο, ναι, αλλά άκουσε να δεις τι λέμε. Την πέφτουν όλοι στο διευθυντή τους, λέμε παίρνετε κίτρινες κάρτες, βρε κολόπεδα, διαλύτε την ομάδα. Δεν την πέφτουν στο διευθυντή τους, λέμε άντε φόρη, παρά το δικό μας δεν κάνετε τίποτα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε πουθενάδες, ανύπαρκτοι. Στην Τούμπα έχουμε καταντήσει, σε αυτό έχει δίκιο, έρχονται γκόμενες κανονικά. Η Τούμπα δεν είναι όπως ήταν, ή θα ξανακάνετε. Στους παοξίους το λέω. Την Τούμπα κόλαση για τον αντίπαλο μόνο και θα υποστηρίζει τις 11 φανέλες με τα λάθη τους ή μη πηγαίνετε καθόλου στο γήπεδο που δεν άδες. Ή θα γίνεται πάω όπως παλιά ή να μην πηγαίνει κανένας την Τετάρτη από εσάς. Όποιος ακούσει ο γκρίνια οτιδήποτε τον αντάλλο δεν θα πάω. Εντάξει θα πάνε δική μας από εδώ όμως. Πραγματικά να μείνετε στο σπίτι σας. Αυτό. Χάρηκα που τα είπαμε έτσι. Έγινε, μιλάμε. Λοιπόν, έλα, γεια. Πάμε στον επόμενο κύριο, ναι. Έλα, φίλε. Έπεσε, έλα, φίλε. Έπεσε, φίλε. Έπεσε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αεκτής από Τούμπα είμαι. Συγχωρείτε να πάρουμε κανένα. Αεκτής από Τούμπα. Κάτω Τούμπα. Κάτω Τούμπα. Ναι. Κάτω Τούμπα. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις την ΑΕΚ αυτό το διάστημα και τι πιστεύεις μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Κοίταξε, η ΑΕΚ έχει ένα μέτριο υλικό το οποίο είναι καλά γυμνασμένο και πολύ καλό σε τακτικό επίπεδο και στρατηγικό επίπεδο. Όταν λες μέτριο, με ποιον το συγκρίνεις για να πεις ότι είναι μέτριο? Κοίταξε. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό ή σε σχέση με Παναθηναϊκό? Κοίτα, ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο υλικό, αλλά έχει άθλιους ανθρώπους να το διαχειριστούν. Δηλαδή, από πού το συμπεραίνεις αυτό? Ποιους, ξέρω εγώ, συγκρίνεις και λες ότι έχει καλύτερο υλικό? Κοίταξε τώρα, ο Τζανετόπουλος από τον Βίτορ είναι χειρότερος. Ο Χατζησαΐας, ξέρω εγώ, από τον Άρθρο είναι καλύτερος. Ωραία. Ο Γκάλο είναι καλύτερος από τον Κίτσιο. Ο Σοηλέδης δεν είναι καλύτερος. Πώς, αμυντικά χαφ. Αμυντικά χαφ, Γιώχανσον. Θα πω το Σιμόες. Είναι ο Κάτσε και ο Τζίμιροτ. Είναι ο Κάτσε και ο Τζίμιρος. Κοίταξε. Άκου να δεις. Ο Σιμόες του είπε ο προπονητής, εσύ φιλέ, είσαι σκουμιδιάρης. Εντάξει. Ναι. Θα πιάσεις το Φορτούνι και θα το διαλύσεις. Σιμόες. Ναι. Θα πάρεις την μπάλα, θα τη δώσεις στο Γιώχανσον. Και από εκεί και πέρα τελείωσε η αποστολή σου. Δεν πατάς περιοχή. Θα ντουμπλάρεις. Το μπακ που θα ανέβει από την πλευρά την αριστερή, γιατί ο Μάνταλος που πέσει, ξέρω εγώ, εξ αριστερά δεν γυρνάει. Αυτό θα κάνεις. Ωραία, ισχύει αυτό. Τον Κάτσε, ο προπονητής του λέει Κάτσε, να σε χαμάλεις, να πάρεις την μπάλα, θα ανέβεις για πάνω, θα σουτάρεις και άμα είχα δει μπάλα θα γυρίσεις πάλι πίσω και ξανά πάνω και ξανά κάτω. Και ξανά πάνω και ξανά κάτω. Δηλαδή δεν είναι ρόλος αυτός. Τώρα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις? Ο Δε Μάνταλος είναι η μεγαλύτερη φλωρούμπα ποδοσφαιρικά που υπάρχει στην Ελλάδα. Μεγάλος φλώρος.
Θα σου παίξει, θα σου παίξει με τον Πανιόνιο καλά, με την Τρίπολη καλά, με τη Βέρεια καλά, με ένα μέτριο ευρωπαϊκό μάτς πιθανόν καλά, στο μάτς που καίει, δηλαδή Ολυμπιακό, στο μάτς που καίει στην Τούμπα, στο μάτς που καίει με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, στο μάτς που καίει με τον Ηρακλή που πέφτει ξύλο στο Καφτατζόγλιο, κρύβεται. Τώρα με τον Παναθηναϊκό τι το λες, πώς το βλέπεις με τον Παναθηναϊκό? Θα χάσετε. Θα χάσουμε, ε? Ναι. Γιατί, για... γιατί μπορεί, να, μπορεί να σας πιάσει μια αλαζονία για πολύ λίγες φορές που σας έπιασε, όπως με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ έπρεπε να βγει ένα-ένα το μάτς. Προηγηθήκατε και η άμυνά σας, ο σχηματισμός σας, τα στόπερ σας, σαν να ήταν 3-0 το μάτς. Τέτοια αφέλεια. Ένα σχόλιο για το... Μεγάλη αφέλεια. Κύπερο. Πώς το πες? Για το κύπερο λέω, για τον ημιτελικό τώρα με τον Ατρόμητο. Ποιους βλέπεις να περνάνε τελικό και πώς το βλέπεις? Κοίταξε, ο Ατρόμητος δεν έχει κακό υλικό, έχει κακό προπονητή. Είναι ένας προπονητής που ξέρει την ΑΕΚ, που ξέρει όλη την ομάδα. Ο Δέλας, φίλε, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν ξέρει. Δεν κόβει τον... Άκου φίλε. Ο του Δέλα το μυαλό προπονητικά δεν κόβει. Σαν στόπερ ήταν ασύλληπτος. Οι τοποθετήσεις του, τα σωματικά του προσόντα, η ψυχραιμία του, το παράστημά του. Ήμουνα θαυμαστής του Δέλα, σαν παίκτης. Τον θαύμαζα. Σαν προπονητής, επειδή το συμπαθώ το Δέλα, δεν μου βγαίνει. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Πρόσεξε. Είναι νέος. Δεν 50 χρονών, 60. Είναι το 75, 41 χρονών παιδί είναι. 40 χρονών παλικάρι είναι. Εάν δεν αλλάξει μυαλά, εγώ μίλησα μια-δυο φορές μαζί του. Αν δεν αλλάξει μυαλά, να φτιάξει την άμυνά του, να ντουμπλάρει παίκτες, να κοιτάζει το αποτέλεσμα και όχι τα θεάματα. Αυτά του Μπάγεβιτς είναι. Το θέαμα. Ναι, κατάλαβα. Αυτά είναι του Μπάγεβιτς. Πασούλα αυτό κτλ. Είμαι αντίθετος. Εάν δεν αλλάξει μυαλά, δεν. Στα παιχνίδια τα τελευταία του Ατρομήτου βελτιώθηκε πάρα πολύ και κάνει κάποιες ωραίες κινήσεις. Έβαλε τον Ούμπιντες κόφτη, εσωτερικό τον Μπρίτο, έβγαλε το Λεταλέκ γιατί δεν τράβαγε, έφτιαξε καλή τετράδα με τον Κυβρακίδη, έβαλε τον Μπάρκα, τον έβγαλε. Ναι, με κατάλαβες. Αλλά ναι, πρέπει να αλλάξει μυαλά. Όχι ότι δεν ξέρει μπάλα, ξέρει. Τα μυαλά του είναι. Δηλαδή του λέω, φίλε, γιατί βάζει το μάνταλο. Γιατί βάζει το μάνταλο κόφτη. Περνάει, ΑΕΚ, ναι. Γιατί βάζει το μάνταλο κόφτη. Στο 1-0. Με ποιον βλέπεις? Πώς? Τελικό με ποια βλέπεις? Με ΠΑΟΚ ή με Ολυμπιακό? Φίλε, αν δεν δω εντεκάδα ΠΑΟΚ, στρατηγική ΠΑΟΚ και τα... Εγώ θα σου πω πριν το μάτς ένα τέταρτο. Ναι, ναι. Εγώ θα δω πριν το μάτς ένα τέταρτο. Θα σου πω, θα σου βγάλω ακτινογραφία. Τα λέμε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Έπεσε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ μιλάω τώρα, έτσι. Εσύ, φίλε, με τη φωνή την Μπρουτάλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από Γερμανία τηλεφωνάω, Κολονία. Κολονία, ε. Κολονία, ναι, ναι. Πάω ξύς μέχρι Κόκαλο. Πόσο χρονών είσαι? Ακριβώς 50. Ζάχαρη. Ω, πρόλαβες καλό, πάω. Έχω από 10 χρονών εποχή Σαράφη μέσα στην Τούμπα. Είσαι... Ακριβώς θα τα καταλάβεις. Άρα 75, θυμάσαι και το πρώτο πρωτάθλημα λίγο. Ναι, βέβαια το θυμάμαι, να πούμε. Ήμουνα και όταν πέθανε και ο Λόραντ μέσα και αυτά τα πάντα όλα, να πούμε. Γιατί έφυγες Γερμανία? Έχω ζήσει τις καλές εποχές του ΠΑΟΚ, με λίγα λόγια. Γιατί έφυγες? Κοίταξε να δεις, γιατί έφυγα τώρα... Δεν το ξέρεις γιατί έφυγα. Υπολογίζω. Έφυγα λόγω δουλειάς. Αλλά εγώ έχω χρόνια που έχω φύγει. Είσαι έχω καλά. Φύγει το 88 εγώ. Είσαι καλά πάνω. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε. Στην Κολονία έμεινα εκπληκτός από τα Λουτρά. Είχα πάει στα Λουτρά. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι εδώ περιοχή προς το Άιφελ έξω από την Κολονία. Πολύ ωραία Λουτρά. Η Κολονία έχει πολύ ωραία μέρη και πολύ ωραίο κλίμα. Ναι. Εδώ για να μπορεί όλη η Γερμανία να έχει χιόνια, παγωνιές και εδώ στην Κολονία να έχουμε τον καιρό της Ελλάδος. Έτσι.
Είμαστε πολύ ωραία εδώ. Τέλος πάντων. Ωραία πόλη είναι, ωραία, ωραία πόλη είναι. Πάντως, Κώστας, ακούω εδώ πάρα, και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ μαζί σου. Ναι, σ' ακούω, γιατί η φωνή σου, η φωνή σου είναι πολύ μπρουτάλ, ρε, παοξίδικη. Δηλαδή, αν σε άκουγα εγώ τώρα στην κολονία ερχόμουν και ναι, σε άκουγα να μιλάς, θα πω αυτός είναι παοξής. Παοξής, ναι. Γιατί μου βγάλε τη θύρα 4, Κώστα. Παλιά πηγαίναμε με φωνή και όταν φεύγαμε από το γήπεδο, κάναμε να πούμε 4 μέρες με τσαγάκια να συνέλθουμε. Ακούγεσαι, ακούγεσαι μάχημος. Παλιά έτσι ήμασταν. Σε έκοψα. Τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα έχουν γίνει. Πολιτισμό. Μην την ψάξεις τώρα. Πολιτισμένος, εντάξει. Πολιτισμός, φίλε. Πολιτισμός. Ναι, πολιτισμός. Εντάξει, κάπου υπάρχει. Είναι καλό και αυτό να πούμε. Εντάξει, δεν μας αρέσει και το φυσικό τόμι να πούμε. Κώστα, τι να σε έλεγα. Σε περίπτωση που δεν πάρουμε τον Αστέρα τρίποντο στην Τούμπα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με τον Πάο, θα καταφέρουμε να βγούμε στην πετάδα με αυτόν τον προπονητή? Γιατί για μένα δεν αξίζει αυτός για τον Πάο. Πιστεύω κουτσά στραβά, λίγος μπρόξιμο, θα να τη βγάλεις τη δουλειά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ξέρεις κάτι. Δεν θα σε αφήσει και το σύστημα έκτο. Μ' ακούς? Δεν θα σε αφήσει. Τα ακούω. Εγώ δεν θέλω διασυστήματος, εγώ θέλω παικτικός. Κοίταξε τώρα να δεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα το υλικό του δεν είναι για να παλεύει για πέμπτη θέση. Όχι. Δεν είναι. Δεν είναι για όχι να παλεύει. Υλικό έχει ο ΠΑΟΚ, Κώστα. Δεν είναι τώρα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να το μοντάρει. Καταρχήν δεν έχει κάνει κορμό ακόμα. Κοντεύει να τελειώσει στο ζώο και δεν έχει κάνει κορμό. Τι να πω. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει ακόμα κορμό στην ομάδα. Ναι. Μας έχει ζαλίσει κάθε Κυριακή και δεν έχει δεκάδες έχει. Ναι. Ναι. Μας έχει τρελάνει. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται. Έτσι. Έτσι. Και συγκεκριμένα εγώ τον βλέπω να παίζει μπάλα μόνο με τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, δηλαδή μόνο με αυτούς. Με τις άλλες ομάδες φοβάμαι μέχρι το τελευταίο λεπτό μου φάμε γκόλα μου. Δηλαδή σε τέτοια φάση κατάντησε τον ΠΑΟΚ. Να έρχεται άλλος μέσα στην Τούμπα που παλιά από τα αεροδρόμια μόλις ερχόντουσαν ήταν ήδη χαμένοι. Άκου, άκου. Εγώ δεν και πιστεύω. Τώρα έρχονται στην Τούμπα και να μας πάρουν το διπλό. Ναι, δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να πάει χειρότερα, πρόσεξε, ναι, από αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι έχει φτάσει στον πάτο της φόρμας του. Είναι στο κατώτερο κομμάτι της φόρμας του. Αυτό πιστεύω εγώ. Όπως για την ΑΕΚ πιστεύω ότι έχει φτάσει στο top της φόρμας της. Όπως για τον Παναθηναϊκό. Μπράβο της, θα πούμε, αλλά στο top. Κρατιέται καλά. Υπολογίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα καλό φίνις. Υπολογίζω. Θα κάνει καλό φίνις. Λες να το κάνει, ε. Θα κάνει καλό φίνις, ναι. Αυτό πιστεύω. Μακάρι, εγώ στο μακάρι, ξέρω εγώ. Δεν πιστεύω ότι θα βγει έκτος και τα λοιπά, ούτε ότι θα τον περάσει ο Πανιώνιος με την Τρίπολη. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όχι. Τουλάχιστον να κάνουμε λίγα ταξιδάκια να πούμε στην Ευρώπη. Εσύ. Εκεί στο Χίλτον ήταν ένας που κουβαλούσε τις βαλίτσες. Ακούς? Ναι, ρε, σ' ακούω. Είχε δίπλα ένα σαντουιτσάδικο που ήταν, το είχαν Τούρκοι, ρε. Και αυτός πήγε. Πού λες τώρα, για την κολονία μέσα? Ναι, ναι, στο Χίλτον εκεί. Εκεί στο σταθμό κοντά που είναι στην κολονία, στην εκκλησία. Στο Χίλτον, το ξενοδοχείο, ρε, εκεί πέρα. Εκεί πάει και ένα Χίλτον, ρε παιδάκι. Με ένα μεγάλο, τεράστιο να πούμε. Ναι, ένα τεράστιο. Είναι, ρε, ναι, φίλε, ναι. Είναι ένας εκεί τύπος Τούρκος που κουβαλάει τις βαλίτσες. Είναι ίδιος ο καλογεράς του Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Τέτοιο μοιασίδι, ρε φίλε. Μα τέτοιο μοιασίδι. Αφού τον είπα, ρε φίλε, λέω Greek. Λέω, ρε, πας και έφυγε μετανάστης ο καλογεράς. Τούρτσι. Τι είναι ο Κώστα, ρε. Έχει 4-5 χρόνια. Τι γέλιο έχω ρίξει, ρε φίλε. Εκεί τι. Ωραία, φίλε. Αλλά πολύ ωραίο σάντουιτς οι τουρκαλάδες. Ένα ειδικό γύρο, ένα γύρο, πώς το λέγανε, όχι γύρο. Αυτό τον τούνα έχουν, μπορεί αυτοί. Για πες το, βοήθαμε λίγο, το ξέχασα. Το τούνα έχουν, αυτό το μοσχαρίσιο να πούμε, και το κοτόπουλο έχουν αυτοί. Όχι το κοτόπουλο, το μοσχαρίσιο, πω, και βάζουν και τα μπούκουβα οι τουρκαλάδες. Ναι, βάζουν τα μπούκουβα τα αυτά οι τουρκαλάδες, τι ωραίο, ρε, που είναι, ρε. Ναι, αυτό κάνουν αυτοί. Ναι, δεν τρώνε χοιρινό. Καλά λέω, χοιρινό. Δεν τρώνε χοιρινό. Ήταν ένα κρέας, πώς το λέμε. Ένα ιδιαίτερο, καλύτερο από το γύρο ήταν. Δεν ήταν γύρος.
Ήταν άλλο. Όχι, γύρω δεν είναι. Αυτοί δεν έχουν γύρω. Δεν έχουν γύρω. Δεν έχουν κινητό αυτοί. Τα καλύτερα fast food. Ναι, τα καλύτερα fast food. Έχει τίποτα άλλο το κύριο το Βοδινό που έχουν το. Ντονέρ, έλα το. Τα καλύτερα σουβλατζίδικα τα είχαν οι Τούρκοι. Τα καλύτερα σουβλατζίδικα. Κοίταξε, κάνουν σε στυλ έτσι λίγο προ το καυτερό όπω στην Ελλάδα. Ναι, για πώ. Ανατολική κουζίνα. Τα δικά μα τα μαγαζιά, τα ελληνικά δεν κάνουν έτσι το πρόσωπο. Πικάντικο. Την παράδοσή του στην Ανατολική. Ναι. Ευχαριστιέσαι εκείνη την ώρα στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα υποφέρει λίγο. Εντάξει. Τα λέμε, ρε, φιλιά, για χαρά. Έγινε κόστα χάρηκα που σ' άκουσα. Και εγώ χάρηκα, να είσαι καλά, να είσαι γερό. Για εκείνη την ώρα καλά είναι, αλλά μετά το βράδυ. Σ' ακούω, φίλε, καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα, ράδιο Πιερία δεν πήρα. Ράδιο Πιερία. Πιερία, ναι, ράδιο Πιερία. Α, μπράβο, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζόρνταν, μας ακούει πρέπει, έτσι. Ο Τζόρνταν, ναι. Ο Τζόρνταν, ο φίλος μου. Έτσι. Κώστα, ήθελα να σε πω, ρε φίλε, εγώ καταρχήν είμαι παοξής. Καλά. Μάγειρας από Χαλκιδική, έτσι. Είπαμε, οι μάγειρες ποτέ δεν πεινάνε. Βέβαια, άσε τώρα μπελάδες έχουμε, άσε, εντάξει. Καταρχήν, εμένα με συμφέρει λογικά να περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση. Τι να περάσει. Α, ναι, για να είναι. Να περάσει, γιατί νομίζω κοντά εκεί είναι η ημερομηνία που παίζουμε και με το κύπελλο. Σωστό το σκεπτικό σου. Πάρα πολύ. Έτσι, δεν είναι. Βεβαίως. Μακάρι να περάσει, λοιπόν, αν βρεθόμαστε να κερδίσει 2-0. Ναι. Να αφοσιωθεί εκεί με την Ευρώπη. Ναι. Να περάσουμε και εμείς τον τελικό, να είμαστε μια χαρά και δυο. Γουστάρισε. Άνετα. Άνετα. Να κάνουμε και μια κατάβαση κατά κάτω εκεί, γιατί κάτι οι διπλανοί μιλάνε, παραμιλάνε τόσα χρόνια. Έχουν το ρεκόρ. Ναι, ρεκόρ τώρα εντάξει να πούμε. Ρεκόρ στα χαρτιά μπορεί να έχουν εντάξει. Αλλά πρέπει να το σπάσεις. Ευκολάκι είναι. Μια ευκαιρία άμα μας δοθεί θα το σπάσουμε. Ευκολάκι είναι. Λοιπόν, ήθελα να σε πω τώρα κάτι. Θέλω να πάρω ένα μεσημέρι τον κόκκινο. Αλλά το θέμα ποιο είναι, άμα εγώ και τον Μπόρι φίλε ράδιο υπηρεία. Κόφτο. Θα αρχίσει να λέει κόφτο, να δεν μου αρέσει το ύφος σου. Α, σα με πει σε μένα γατάκι. Και λέω να πάει τζάμπα λεπτά, 20-25 λεπτά υπομονή που θα κάνουμε στο τηλέφωνο. Τζάμπα λεπτά, να μα κλείσει κατευθείαν. Θα του σηκωθεί τρέχα. Τον κόκκινο, δεν τη γέλιο. Τον κόκκινο, έχω κλάψει. Δηλαδή τρει μέρε. Σήμερα πήγα. Τι δούλεμα, τι δούλεμα. Στο γιατρό τον Πανιώτη πήγα, στο βελονιστή και πήγαμε και μπήκαμε στο email Facebook του Μπαμπινιώτη και το στείλαμε ερώτηση. Και περιμένουμε τώρα αύριο να μας απαντήσει ο Μπαμπινιώτης για τη λέξη αυτή. Τελευταίο θα μας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για πες. Και να κλείσω. Ναι. Πότε παίζει η Εθνική Εβδομάδα. Η Εθνική Εβδομάδα παίζει την άλλη. Την παρα... Μάρτιο. Την άλλη εβδομάδα. Πρέπει να είναι τέλη, πρέπει να τέλη Μαρτίου πρέπει. Η Εθνική Εβδομάδα σίγουρα. Ναι, τι γέλιο, ρε φίλε. Εντάξει, όταν μιλάς. Αυτά, φίλε, κλείνω. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Όταν μιλάς τόσες ώρες, φίλε, το σαρδάμι είναι, το σαρδάμι είναι αναπόφευκτο κακό, έτσι. Όταν, όταν μιλάς τόσες ώρες και μιλάς με ταχύτητα, μιλάς με ένταση, μιλάς με. Είναι τα πράγματα. Εντάξει, θα γίνονται. Μπορούμε να πάρουμε άλλους δύο. Προλαβαίνουμε να πάρουμε άλλους δύο. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Προλαβαίνουμε να πάρουμε άλλους δύο. Στο 2-31-0-90-90-90. Στο 2-31-0-98-80-90. Να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, τα τελευταία 3-4 λεπτά πριν αναλάβει δράση ο μεγάλος γίγαντας φίλος Γιάννης Χιλιτίδης. Λοιπόν, αυτά τα νέα που λες. Να δούμε λίγο αυτή την εβδομάδα, την Εθνική Εβδομάδα. Να δούμε λίγο τον Ολυμπιακό τελευταίο, την Πέμπτη που θέλει σωστά ο συγγραφέας φίλος μας, ο παοξής φίλος μας, να μας να πει ότι θέλει να περάσει ο Ολυμπιακός για να έχει παιχνίδι έτσι ώστε να είναι τα πράγματα διαφορετικά. Πάμε στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Έλα, φίλε. Φίλε, στον αέρα είσαι. Ραπ. Έλα, είσαι ο τελευταίος. Χίλια χρόνια Ερακλής. Χίλια χρόνια Ερακλής, αλλά μας θέλουν τον προπονητή κάτω, στην Τρίπολη. Εσύ μου λες ότι θα κάνει ομάδα ΠΑΟΚ. Ο Ερακλής που είναι δύο χρόνια ομάδα, τι. Κοίταξε, ο Ερακλής, αν κρατήσει τον κορμό του. Ναι. Τώρα, το Βέλιο, πού θα τον κάνει, τι θα τον κάνει. Το τελειώνει. Βέλιο θα ανέβασε ο Ερακλής, ραπ. Πώς το πες. Ο Ηρακλής τον ανέβασε το Βέλιο. Ο Ηρακλής τον ανέβασε το Βέλιο. Ερχόταν τζάμπα στην ΑΕΚ και δεν τον πήρε η ΑΕΚ. Ναι. Ο Βέλιος κάποια στιγμή ναι, θα θέλει να φύγει από τον Ηρακλή. Ναι, καλά θα κάνει. Ναι. Άρα πρέπει να βρεις ένα καλό εννιάρι να αντικαταστήσει του χρόνου το Βέλιο. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, ράπο. Η πιο τίμια ομάδα μου φαίνεται ο Ηρακλής. Τίμια όταν λες τι εννοείς.
όλα τα παιδιά δίνουν το 100% κάθε Κυριακή. Ναι, είναι μια, είναι μια μαχητική, μαχητική ομάδα η οποία μαχητική ξεπέρασε. Ομάδα και με σύστημα. Με προπονητή, με αρχή και τέλος. Την προτιμάω από την ομάδα τη δεκαετία του 80 που είχε μέσα τη. Μια μεγάλωσα του 80 την ομάδα. Μια μεγάλη, ένα μεγάλο ταλέντο και μια μεγάλη φλωριά είχε. Είχε μεγάλο ταλέντο εκείνος ο Ηρακλής και μεγάλη φλωριά. Δεν ξέρω. Αυτή η ομάδα μου άρεσε εμένα πολύ πάντως. Κοίταξε. Η δεκαετία του 80. Το ταλέντο που ξεχωρίζει, αλλά όλοι οι παίκτες έχουν ανεβάσει την αξία τους. Τη δεκαετία του 80 ο Ηρακλής είχε μεγάλο ταλέντο. Εντάξει, ποιος αμφισβητεί το ταλέντο του Ηρακλή δεκαετία του 80. Αλλά και από την άλλη μεριά, φίλε, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Πάει στο Καραϊσκάκι, χάνει από τον Εθνικό 1-0. Τραβάει στην Καστοριά, τρώει 5-3. Πάει στο Εγάλεο, χάνει 1-0. Παίζει μπάλα, χάνει ευκαιρίες. Ο Ηρακλής το έχει πάντα αυτό. Δεν ξέρω. Ποτέ δεν βγήκε να κλέψει μάτς. Ποτέ. Δεν έκλειψε μάτς, ποτέ. Εδώ είδες με την ΑΕΚ τρία παιχνίδια. Είχε μια ποδοσφαιρική. Είχε κολοφάρει ομάδα του πρωταθλήματος. Η δεκαετία του 80 έχει μια ποδοσφαιρική αφέλεια. Αφέλεια μεγάλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Αφέλεια. Έφυγε ο Βάσια. Κανένας Βάσια δεν έφταιγε. Καθόλου δεν έφταιγε ο Βάσια. Ο Βάσια έπρεπε να έχει ένα center for μεγάλης εμβέλειας. Δηλαδή, μεγάλης εμβέλειας. Να είχε το Γιώργο Κωστίκο. Να είχε ένα το. Ένα Γιώργο Κωστίκο. Πρόσεξε. Όφιλε να έχει μια αριστερή μπακάρα. Έπρεπε να έχει ένα τερματοφύλακα σπουδαίο. Οκ. Okay. Σωστά. Έχανε ο Ηρακλής επίσης και από το γεγονός ότι χανόταν η μπάλα, δεν μάρκερνε κανένας. Επί Σίμονσον και επί Αλέφαντου κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα. Μπήκε μια τακτική. Έτσι δεν είναι. Είχε πιο πολύ ταλέντο η ομάδα. Αλλά δεν ξέρω τώρα πέρυσι. Κοίτα, και φέτος η ομάδα. Ταλέντο η ομάδα είχε, αλλά δεν είχε αυτό που είχε ο Πανιόνιος του Μπουγά, του Καμίτσι. Τσοκλανιά, αλητία. Δεν είχε. Όχι, δεν το είχε αυτό. Δεν το είχε. Δεν πήρε μάτσε ένα ήτανε, μάτσε, δεν το πήρε ποτέ. Ήτανε αμίμου άπτου ο Ηρακλής. Ναι. Εκεί λοιπόν, σε εκείνον τον Ηρακλή, χρειαζότανε το σημερινό οπαδικό του κίνημα. Σε εκείνον τον Ηρακλή να λέγανε τι κάναμε, χάσαμε από την Καστοριά. Ναι. Δεν θα πάτε σπίτια σας, όπως κάνουν οι παοξίδες. Να ανεβάσουν τον πύχη. Όχι, δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπήρχε να ανεβάσουν. Πήγαινε λοιπόν ο Σκαρτάδος και ο Λαγωνίδης στον Ηρακλή και κάνανε τους τουρίστες. Και λέγανε ουφ, δεν έχουμε καμιά πίεση σε αυτή τη μικρή ομάδα που ήρθαμε, γιατί χάνουμε, κερδίζουμε. Δεν μας βρίζει κανένας. Είμαστε μια χαρά. Το κατάλαβες. Σωστά. Α, μπράβο. Σωστά. Αλλά και τώρα με αυτό το απανό και τα τέτοια και να βρίζουμε άνθρωπο που έχει πεθάνει, δεν συμφωνώ καθόλου. Εντάξει. Αυτή είναι αλήθεια. Γι' αυτό και δεν πάω στο κήπεδο. Α, δεν πας για αυτούς. Δεν συμφωνώ τώρα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν πούλησε παίχτες εκτός του Κοφίδη που έφυγε με τον Κοσκοτά. Κράτησε ένα Χατζηπαναγκή τόσα χρόνια. Είχε μια ομάδα, την κρατούσε σε ένα επίπεδο. Είδαμε και το Μητυλινέο, είδαμε και το Ρέμο, είδαμε και τους άλλους μετά. Υπήρξαν χειρότεροι από τον Θεοδωρίδη, βεβαίως. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεοδωρίδης ήξερε τι έκανε. Όφιλε, πάντως. Όφιλε να κάνει αυτά που είπες εσύ. Ναι. Να αυτά όφιλε. Όφιλε να τα κάνει. Ναι. Αλλά δεν πούλησε παίχτες. Όπως έκανε ο Μητυλινέος, ας πούμε. Δεν μπορεί, φίλε, να έχεις τέτοια ομάδα ο Ηρακλής και να παίζει center for κατά συνθήκη ο Δανιήλ Παπαδόπουλος. Δεν γίνεται. Ναι, και ο Μητόσεβιτς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τα λέμε. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι μπράβο στον Παπαδόπουλο για την ομάδα. Τα παιδιά τα έχετε ανεβάσει κατακόρυφα την αξία τους. Ήρθε η ώρα του. Τόσο μπορεί, τόσο κάνει. Ήρθε η ώρα του να πάει κάπου καλύτερα ή κάπου περισσότερο
οικονομικά καλά. Εκτός άμα μπορεί ο πρόεδρος να ενισχύσει την ομάδα και του χρόνου να μείνει ο ίδιος. Είναι καλύτερα. Τα δούμε. Έγινε. Τα λέμε. Έγινε, ραπ, χάρηκα. Ευχαριστώ πολύ. Προτελευταίος. Και γιατί πάει καλά, να πάει καλά, λέει, η οργάνωση με Άντερλεκτ. Θέλω να φάει τρία γκολάκια χαλαρά και να έχει τρεις θανάσιμους τραυματισμούς. Και μετά έλα τούμπα, λέω best. Μάλιστα. Απαντάει. Όταν λέει θανάσιμους τραυματισμούς, βαριούς τραυματισμούς. Είναι χερέκακος. Και μετά λέει, έλα, απαντάει στον άλλο Μπαόξι που έχει μια άλλη φιλοσοφία. Πρώτο τελευταίος, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Σάξα του Πολύχνη. Τι έγινε. Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις. Ήμουνα χθες στην Πολύχνη εκεί προχθές. Τα λέγαμε εκεί με το φίλο μου, το hardball. Μανουσαρίδη, βέβαια. Τζόρνταν εκεί έπαιζε μπιρίμπα. Εχθές ήμουν εγώ με τον αδερφό μου και εγώ είχα πάει μια βόλτα έτσι από εκεί και περάσαμε από τον Κλάς Παλάθημα και τα λέγαμε με τον Μπάμπη. Έκλεισα απέναντι ο Νέπες, τραγωνέθηκα. Το παράτησε. Ναι, το παράτησε. Δεν το τράβησε. Τι θα κάνουν, τι θα στήσει κανένα ομάδα αυτός εδώ την Τετάρτη ή θα έχουμε πάλι κλάματα. Ανάλογα πώς θα το χειριστούμε το θέμα. Εγώ δεν το βλέπω να κάνει τίποτα σε αυτός εδώ και δρόμο πρέπει να είναι γιατί δεν βλέπω να περνάμε. Του δίδεται η ευκαιρία να σώσει τη χρονιά του. Είναι μεγάλη ευκαιρία για αυτόν να συμμαζέψει το μυαλό του και να δει το ποδόσφαιρο το σύγχρονο πώς παίζεται. Πρέπει να συμμαζέψει το μυαλό του και να δει πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι ευκαιρία του. Μες στην απειρία του τη μεγάλη, είναι ευκαιρία να δει τα πράγματα πιο. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο λάθος του προπονητή. Δεν μπορεί να διαχειριστεί υποπίεση μια δύσκολη κατάσταση. Μεγάλο. Ένας ηγέτης, είτε είναι προπονητής, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι. Ξέρω εγώ. Πώς θα σου δώσω να καταλάβεις, μεγάλος επιχειρηματίας, πάντα πρέπει να έχει ψύχρεμη σκέψη. Στη δύσκολη στιγμή ο πιλότος πρέπει να έχει σύγχρονη γρήγορη σκέψη και σταθερή σκέψη. Είναι... Αυτός είναι απερίσκεπτος. Αυτός είναι, δεν ξέρω, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν το έχει. Ενώ πάει να το φτιάξει, δεν το έχει. Εγώ λέω ότι και αυτός όπως και ο Δέλας, το νεαρό της ηλικίας και η απειρία, αλλά δεν το έχει. Δεν το έχει. Θα τους δώσουμε πίστοση χρόνου και σε άλλες ομάδες. Αλλά δείχνει ότι δεν το έχει. Δεν το έχει, ούτε θα γίνει αυτός ο προπονητής. Δεν ξέρω. Δεν θα γίνει αυτός ο προπονητής. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ από 8 χρονών παιδάκι που έπαιζα από εδώ, σου στα 33 μου σταμάτησα. Τέτοιες βλακίες με ένα τέτοιο καλό ρόστερ. Τι να πω, ξέρω εγώ, τώρα έχει όλα τα παιδάκια έξω. Γι' αυτό δεν έχουμε και εθνική, μόνο τι ψάχνουμε να βρούμε. Τι εθνική είναι. Πού να έχουμε εθνική, αφού κανένα Ελληνάκι δεν παίζει. Ποια εθνική. Μπορεί να έχουμε εθνική. Δεν παράγουμε ποδοσφαιριστάς. Πώς θα παράγει, μπορείτε, όταν τον έχεις το τελάρο μέσα. Τώρα άμα πάει ο Βέλιος. Το βγαλισμό σας το τελάρο δεν πολύ. Άμα πάει ο Βέλιος στην Κίνα, θα πάει ο Γιάννου στην Κίνα. Σιγά μην τους καλέσουν στην εθνική, σιγά μην έρθει όλος από την Κίνα να παίξει να μπει στην εθνική ομάδα. Να πει άφηγε τα παιδιά πέρα, λέει κατσαπλιάδες, πάρω εγώ εκατομμύριο το χρόνο. Θα έρθω να πάω να παίξω μπάλα στην Ελλάδα εθνική. Δεν πάω να πνιγείς. Τι να τον πούνε. Αφαιρούμε βαθμούς από την Κίνα στο πρωτάθλημα. Α, πάρε δρόμο να τον πει από εδώ πέρα. Καράγκιο. Θα του κάνω μια ερώτηση, φίλε. Ναι. Ο πιτσιρίκος αυτό που έχουν στην Κύπρο. Ποιος. Έχουν βεβαιωμένο πιτσιρικά, έχουμε. Κύπρο δεσμένο γαλλικό. Α, τον αυτό, τον κουλούρι λες. Τον κουλούρι. Αυτό δεν του δώσαν το παιδάκι εκεί, δεν το έχουν εκεί. Εδώ, να το δίνουν λίγο προσπάθειες κάτι να δέσεις στην ομάδα της. Τώρα περιμένουμε να σηκωθεί ο κουλούρις για να πάρουμε πρωτάθλημα. Εντάξει τώρα. Όχι να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν είπα για πρωτάθλημα. Εγώ ποτέ δεν είπα να πάρει πρωτάθλημα. Δεν τον έχω δέσει τον κουλούρι τελευταία, αν έχει δέσει. Αν κάνει τα βάρη του, αν έχει διελτίωση την ταχύτητά του, δεν τον έχω δει. Τον κουλούρι. Έχω χάσει επαφή μαζί του, κατάλαβες. Ναι, μπορεί να βελτιώθηκε το παιδί, δεν ξέρω. Μπορεί να έγινε. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Γιατί. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία,
σε αυτή την ηλικία, ας πούμε, μπορούν να ανέβουν. Ο Πέλκας μπορεί να ανέβει. Αν γυμναστεί σωστά, τις αδυναμίες του κτλ. Τα παιδιά μπορούν να ανέβουν. Κάποιοι και το να κάνουν. Ανέβει αυτό είναι πιο χαζό από τις καλοπούλες. Όταν βγαίνει τη νύχτα έξω, τι περιμένεις. Εντάξει. Μην πατάμε ποδόσφαιρο και βόμαστε να βγούμε. Εντάξει, έτσι. Παιδιά είναι μόνο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, είναι. Τους μαλώσουμε. Πόρτε πρέπει να καταλάβουμε. Χατήρι με τον άλλο, με τον άντρα μου, παιδιά δεν έκανα. Πού έπαιζες εσύ? Εγώ και στο Μακεδονικό έπαιξα το 1971-72-73. Έπαιξες Β' Εθνική Μακεδονικό, με ξέρω. Ναι. Μέχρι πότε έπαιξες? Εγώ έπαιξα με Βροχίδη, Μιχαηλίδη. Μέχρι πότε, Κατώ, μέχρι πότε? Γιώργιάδη, Λιώξη. Μέχρι πότε? Μέχρι το 73. Μετά πήγες πού, Πολύχνη, πού πήγες? Μετά όταν έφυγε ο Λεβέντης και πήγε κάτω Βαναγκά, εκεί την έκανα και εγώ πρώτα κάτω. Πού πήγες? Πήγα στην Πάτρα και μετά τα παράτησα. Α, ο Πάτρας. Ναι. Ωραίος. Με στην πιάτσα είσαι. Μάλιστα. Δεν βάζεσαι να είσαι. Ένα, αυτή είναι η αρρώστια μας. Κολλάμε έτσι και στενεχωριόμαστε. Εχθές είδαμε δύο καλά ματσάκια. Ωραία ήτανε. Ναι. Ξεχαστήκαμε λίγο, ναι. Τα μάτια μας. Σήμερα πονέσαν τα μάτια μας. Αύριο θα δούμε τον Ολυμπιακό έτσι να ξαναφτιάξουν τα μάτια μας. Η χοντρή ετοιμάζει γαύρο. Η χοντρή ετοιμάζει γαύρο. Μου λέει Τετάρτη, μου λέει μεσημέρις εγώ γαύρο. Λέω με δουλεύουμε, λέω χοντρή. Χοντρή μαγειρεύει καλά όμως. Ναι. Καμιά χοντρή δεν είναι κακή μαγείρισα. Όχι, λέω τι έγινε ρε μάγκα. Λέω μη με φιλινάδα σου. Ότι η χόντρα είναι λέω από στεναχώρια. Εγώ λέω από τι χόντρα να λέω από στεναχώρια. Τι λέει καλά μωρί, είναι δυνατόν με χοντρή λέει να μην τρώσεις ένα χοντρέντς. Ναι βέβαια σου, κοίταξε. Όχι, δεν έχει σχέση το φαΐ. Όλες κάνουν καλά φαΐ. Δεν έχει σχέση το φαΐ, είναι πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα είναι. Είναι κατασκευαστικό, είναι μυϊκό σύστημα, είναι πολλά, πολλά. Ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός στη γη. Μοναδικός. Είμαστε μοναδικοί. Ο κάθε άνθρωπος έχει μια μοναδική έτσι. Δεν ξέρεις. Άλλος τρώει, άλλος τρώει σαν τον Μάτζιο. Έχω ένα εδώ συνάδελφο, τον Γιώργο. Ταινία έχει. Ξέρεις τι τρώει. Τάντερά του. Τάντερά του τρώει. Και τι. Πίτσες, σάντουιτς, λουκάνικα. Του λέω ρε Γιώργο, είναι ένα 70 το παιδί, να είναι 60 κιλά δεν είναι. Άλλος, ναι, είναι κατασκευαστικά όλα. Όλοι είμαστε μοναδικοί. Ναι ρε φίλε μου, άντε και με την νίκη. Άντε να δούμε, άντε να δούμε, για χαρά. Σε περιποιείται, σε μαγειρεύει γυναίκα. Τελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα ραπ. Καλώς τον. Γεια σου ραπ. Τι κάνεις? Καταρχήν καλημέρα. Άλλος ένας παοκτής από Κολονία. Και εσύ ρε σκύλε. Μα πού τότε? Και εγώ από Κολονία εδώ σ' ακούω. Έχουμε γνωριστεί ραπ στο νησάκι στην Ψαρονταβέρνα. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Στο νησάκι είχα πάει με τον φίλο μου τον Γιακουμίδη τον Γιώργο. Έχω καιρό να τον δω. Ναι. Μπράβο. Ναι. Είχαμε βρεθεί εκεί και σου είχα πει να πει στα παιδιά μου να κοιμούνται γιατί το βράδυ σε ακούνε και δεν κοιμούνται και δεν πάνε το πρωί σχολείο εύκολα. Τα δύο αγόρια. Τα δύο αγόρια που είσαι. Τα δύο αγόρια. Κάτσε εσύ, εσύ όμως Κολονία, εγώ... τώρα Κολονία είσαι. Τώρα είμαι Κολονία, ναι, σου είχα πει εκείνη την ημέρα ότι είμαι τα τελευταία 2-3 χρόνια Κολονία. Τα παιδιά Ελλάδα, εγώ Κολονία πηγαίνω έρχομαι. Α, η γυναίκα εδώ είναι. Η γυναίκα εκεί είναι, πηγαίνω έρχομαι. Τι να κάνουμε, δουλειά. Λοιπόν. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ρε ραπ και ξέρεις πολύ φιλικά, καταρχήν ξέρεις πολύ μπάλα και έχεις μάθει πάρα πολύ κόσμο να ακούει και να βλέπει μπάλα. Ήθελα να σου κάνω ένα μικρό παραπονάκι. Να κάνεις. Μπορώ. Μπορείς. Λοιπόν, βέβαια. Τον Άντωνης που ναι. Πολλές φορές τον κατακρίνεις και καλά κάνεις το παιδί μου γιατί ξέρεις μπάλα εσύ. Τον έχεις δει σε προπόνηση και λες ότι δεν κάνει... Ή παράδειγμα μου το δείξανε, που... μου το δείξανε ναι. σε βίντεο πρώτον ναι. Το δεύτερον τον είδα με τα Χανιά ένα παιχνίδι το οποίο λένε ήταν καλός και τα λοιπά, εγώ δεν αμφιβάλλω. Εκείνο το οποίο, ναι. εκείνο το οποίο με κάνει αρνητικό απέναντί του το τρίτο είναι ότι έμαθα ναι. πως και γιατί έγινε μεταγραφή και τι κόστησε και τα λοιπά. Καταλάβες? Όχι. Δηλαδή αλλά με το παιδάκι δεν έχω τίποτα. Ένας παίκτης, ναι. ένας παίκτης που στα 16 του τον ήθελε η Everton και λόγω
ανήλικος δεν μπορούσε να τον πάρει. Ναι. Που δεν τον έχουμε δοκιμάσει, δεν τον έχουμε δει. Που δώσαμε εδώ στον Κολάσα, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει μπάλα. Ευκαιρίες, ναι, ευκαιρίες. Έχουμε δώσει 20 ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να του δώσουμε και αυτόν τον άνθρωπο 2-3 ευκαιρίες να μας αποδείξει. Και αν δεν κάνει, εγώ μιλάς πολύ ορθά. Και εγώ λέω, βέβαια, πρέπει να μπει να δούμε. Για να δούμε αν έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος ή έχει άδικο. Πολύ σωστό. Το άλλο είναι ότι και στον Μπερμπάτοφ επάνω είχα πει: βάλτε τον 5-90 λεπτά, 9-90 λεπτά, να δούμε τι θα κάνει. Σωστό. Σε όλα έχει δίκιο. Για Μπερμπάτοφ που μιλά, για όλα έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αλλά αυτόν τον Άντωνη, να μην τον αδικούμε. Δεν είμαι καν ξάδερφο του. Να τον περιμένουμε και να δούμε αν θα παίξει. Ματά, αν δεν παίξει εδώ, αν θα πάει, πού θα πάει, τι πορεία θα έχει. Αν τα 650 χιλιάρικα που ξοδεύτηκαν να αξίζουν τον κόπο. Δηλαδή, αν ξοδέψαμε 650 για ένα χρόνο για τον Άντωνη και τον Κάτσε δεν τον δίνουμε 250, είμαστε ρατσιστές. Σωστό, σωστό και αυτό που λες. Αν ο Άντωνη πάρει 650 και είναι καλύτερος από τον Τζίμιρο και από τον Κάτσε και από τους άλλους και τα λοιπά, για σαν του Μάγκα να του φιλήσουμε τα πόδια, να κόψει τα νύχια σαν τον Κόκκινο και να του... έτσι ακριβώς. Εγώ δεν πιστεύω, εντάξει, δεν είναι, ίσως να μην είναι καλύτερος από το Τσιμιρότ, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι εισάξιος από το Τσιμιρότ. Εγώ προχθές τον είδα για 7 λεπτά που έπαιξε μέσα, δύο φορές ακούμπησε την μπάλα, δύο φορές έκανε σωστή πάσα και έβγαλε και μια πάσα ανάμεσα από 4 άτομα, μια κάθετη είδαμε σε όλο το παιχνίδι, μια κάθετη την είδαμε από τον Άντωνης προς το Σάμπο, στο τελευταίο, στο 90. Μου γαργαλεύεις τώρα το μυαλό να κάτσω και να τον περιμένω κι αυτόν. Ναι. Να το περιμένεις, πίστεψέ με, κάποια στιγμή όταν θα δείξει, θα σε πάρω τηλέφωνο για να σου πω, θυμάσαι τους, όπως για το Τσίμιρο που είχες πει κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς, τι, και είπες, ok, είναι καλός παίχτης, όπως και για το Βέλιο το ίδιο που έχεις πει, γιατί σε παρακολουθώ και σε ακούω καιρό, και αν άλλαξες άποψη, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξεις άποψη και για τον Άντωνη. Μακάρι. Τον τελευταίο μακάρι, πάντως, εντάξει. τον τελευταίο από Αυστραλία που είχαμε στον ΠΑΟΚ δει, είναι ένας, είναι... Ήταν ο Αναστασιάδης. Και ο άλλος, εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Ο Αναστασιάδης και ο άλλος ποιος ήταν, έλατε. Και έχει βάλει και μια γκολάρα με τον Εθνικό στο Καραϊσκάκι και το γύρισε ο Εθνικός 2-1. Να σου το πω. Δεν μπορώ. Ο Τσάρλι Γιάνγκος. Το θυμάσαι τον Τσάρλι. Το ξέρω, πότε ήταν, ποια χρόνια. 88-89. Επί... 88. Ναι. Ο Τσάρλι. Εγώ. Ναι. Τσάρλι δεν Γιάνγκος. Δεν το θυμάμαι. Ωραία. Από ωραία. Κολονία. Χάρηκα που τα είπαμε. Κάθε πότε έρχεσαι από Κολονία. Από Κολονία έρχομαι μια φορά το δίμηνο τουλάχιστον έρχομαι. Σίγουρα. Να έρχεσαι να βλέπεις τα παιδιά, τη γυναίκα και να φεύγεις. Τα παιδιά, τη γυναίκα τους φέρνω εδώ στις γιορτές. Τις γιορτές να τους φέρνεις απάνω. Ναι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι και τι να κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο. Και από την Ελλάδα δεν φεύγει η οικογένεια και μένει εδώ. Εντάξει, δύσκολα είναι, αλλά εντάξει. Όσον αφορά για εκείνο που έλεγες, ντονέρ λέγεται, έχεις δίκιο, ντονέρ λέγεται και εγώ μετά τον έρθει βγάζω εδώ. Ο Χιλιτίδης με ενημέρωσε γιατί είχα φάει από τους Τούρκους και είχα βάλει και μπούκουβα πάνω και τα λοιπά. Και είχα πάει, ακριβώς εκεί τρώω και εγώ στο Κίλτον, το βάθος αριστερά. Εκεί αριστερά στο Κίλτον, ναι. Άμα πας στο Χίλτον να δεις τον Αχθοφόρο, είναι ίδιος ο Καλογεράς. Ίδιος. Θα πάω. Θα το βγάλω μια φωτογραφία και θα το στείλω. Στείλτη μου, ρε. Ήθελα να τον βγάλω. Και μη είχε συμπαθήσει αυτό, ξέρεις, γιατί εκεί στο Χίλτον πηγαίναν όλοι πλούσιοι και τέτοια. Εμείς είχαμε βρει από ίντερνετ. Είχαμε βρει από ίντερνετ 80 ευρώ το δωμάτιο και 4-5 μήνες πριν. Και έτσι την κούλεψα εγώ εκεί πέρα. Και σε πέρασε και σένα από αυτούς τους πλούσιους και σε έχει συμπαθήσει και σένα. Δεν το καλογερά, ρε, τι γέλιο, ρε. Έτσι. Αυτό είναι το. Εκεί στην Κολονία ήταν το αμίμητο που είχε γίνει στο Χίλτον, εκεί στην πόρτα, που ήταν μία άσχημη με ένα μπεδαρά Γερμανό. Και ήμουνα εγώ πιο πίσω και βγαίναμε από πίσω, ξέρω εγώ. Και. Βγήκαμε τον Τερλίκα έναν. Που είχε εδώ το σταθμό, την Καραμελίτσα, και να το σχολιάζω εγώ, βέβαια, άξεστο ο Ραπτόπουλος, ξέρω εγώ, σου λέει τώρα Γερμαναράδες, κοίτα, λέω, ρε, εσύ αυτός τέτοιος παιδαράς, λέω, με τι βγαίνει, ρε γάμο, το, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, λέω, τέτοιος άντρακλας, λέω, να πηγαίνει, λέω, και να γλύφει αυτήν στις γάμπες, να πούμε, και τα λοιπά, και από εκεί και από εκεί και βγόνες βγαίνουμε, ρε φίλε, μας λέει, hey, καλό Πάσχα, κύριε Ραπτόπουλε, λέει. Αμαν, αμαν. Ήταν αυτός Γερμαναράς
και ήταν δικιά μας από το Κιλκίσμια και έγινα ρεζίλη. Αυτή ήταν δικιά μας. Ναι, κοίτα, ρεζίλη το σκυλιών έγινα. Αφού, είχα, αφού δεν πήγαινα στην τραπεζαρία από την τροπή μου, μη τη συναντήσω και μα τι να πω. Και μια... Να και, μια άλλη, και μια άλλη φάση η οποία είχαμε μπει στο πούλμαν να πάμε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο. Και στο πούλμαντό ήταν και ένας εξιντάρης με μια τριαντάρα. Και ήταν ζευγάρι. Ναι. Ναι. Και ναι. Να λέω εγώ, το που θα μου γκόμενα την έχει, γραμματέας του είναι τι αυτό και τα λοιπά. Και να σχολιάζω. Ναι. Τερλίκα τρώει καλά αυτός, να το λέω και αυτή και ακουγόταν και τα λοιπά. Πάμε στο ξενοδοχείο. Εγώ νόμιζα ξένοι ήτανε. Το βλάκα τώρα αυτό. Πάμε που λες εκεί. Λέει, πάμε στις ταυτότητες εκεί. Η γυναίκα του τελικά λέει, παρακαλώ, λέει η κύρια, λέει, προηγείται, λέει ο κύριος. Ναι, λέει, πώς ονομάζεται, εγώ έρθει, ναι, λέει, Γρηγοριάδης. Αμά, λέω, ρεζίλη, γίναμε πάλι όπου πηγαίναμε, γινόμαστε ρεζίλη. Εδώ πάει αυτό που λένε, ρεζίλη, μασάς παρά να μιλάς. Ρεζίλη, γινόμαστε, λέει, μη μιλάς, μου λέει, μη μιλάς, θα γίνει ζημιά, καυγάς θα γίνει, λέει. Εγώ δεν συγκρατιόμουν, μεταξύ δεν συγκρατιόμουν, λέει. Ρε, τι γέλιο έχω ρίξει, ρε φίλε, τι γέλιο. Και μια και ένα καυγά έχω κάνει. Ένα γερμαναρά τον πασάλιψα με κάτι παστουρμάδες. Είχαμε μπει σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν κάτι self-service, αλλαντικά και τέτοια. Σαν σαντουιτσάδικο, αλλά σαν mini market, κάτι, ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Και μα σερβίρανε, εγώ του μπιώτη να πούμε, τα τρώγα με τα χέρια. Έπιανα το σαλάμι με το χέρι κτλ. Και ψωνίζει από εκεί, αλλά έχει και κάτι καθισματάκια τα οποία να πούμε κάθεσαι και τρως. Και ήταν ένα παππού, ήταν ένα 65 και έκανε κινήσει. Δηλαδή, κοίτα πώ τρώει αυτό, μια και τα λοιπά. Λέω να του χώσω μια γροθιά του παλιόγερο. Λέει, όχι, λέει, δεν είναι εδώ, λέει, όπω στην Ελλάδα του χώσει γροθιά και αυτά και τα λοιπά. Σε πάρουν, λέει, μέσα. Φυλακή. Φυλακή έχει εδώ, λέει. Α τα του πιώτικα, λέει, που ξέρει, λέει, εσύ, μάγκα, λέει. Του... Μα λέω, με ειρωνεύεται και τα λοιπά. Και παίρνω τον παστούρμαχερ και λέω, what's your problem, my friend, του λέω και του πασαλίβω με τον παστούρμαχερ. Και το κατογέρο. Σκατόγερε του λέω, κοροϊδεύει σε μένα που είμαι Έλληνα, βρω μόγερε του λέω από εκεί. Μάτσα πατέτα! Θα σε μαζέψουν πάλι την καιρό. Και πολύ τραβεστή εκεί. Μπα, χαμό γίνεται. Και, χαμός. Και πολύ τραβεστή εκεί. Βλέπω μια τραβεστή. Capital of gay. Capital of gay. Βλέπω μια τραβεστή. Σαν τον Μπαράβα ήταν. Ακούς. Ναι. Το μπουστάκι τέλειπε μόνο. Και λέω, ποιο να μοιάζει, ρε Σιντερλίκα, ποιο να μοιάζει. Λέει, ίδιο ομονιώδης, λέω, είναι ρε. Ομονιώδης ήταν προπονητής στη ΜΕΝΤ. Χαχαχα, να αρχίσουμε να γελάμε μπροστά του. Μας κοιτάνε αυτοί. Πολύ, πολύ τραβέλι εκεί απάνω. Πολύ πράγμα. Πολύ. Χαμός. Και κοίτα. Το τέτοιο τους τώρα με τα καρναβάλια. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται εδώ, χαμός. Και κοίταξε και πολύ άσχημος λαός. Άσχημες γυναίκες με πλατυποδία, κάτι τους νταμπάνες. Κάτι με κάτι 45 νούμερο παπούτσια, κάτι άχαρες, κάτι αθήλικες. Ενώ απάσα πάνω στην Ολλανδία έχει κάτι γυναικάρες, έχει κάτι γυναικάρες, κάτι χρώματα, κάτι αυτά και κάτι πεδαράδες γυμνασμένοι Ολλανδοί και τέτοιοι. Καμία σχέση με τους απροπόνητους τους Γερμαναράδες. Καμία σχέση. Όλοι γυμνασμένοι, γυμνασμένοι στα ποδήλατα. Ναι. Έτσι, επειδή εγώ έτσι είναι και η δουλειά μου, ρε παιδί μου, γυρνάω Ολλανδία, Βέλγιο, πάω σχεδόν. Καμία σχέση από ομορφιά ο ένας λαός με τον άλλο. Καμία σχέση. Δεν το συζητώ. Γερμανίδες με το ζόρι κρατιέμαι. Με το ζόρι κρατιέμαι, σου λέω. Η γυναίκα μου με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, με το ζόρι κρατιέμαι. Τι να κάνω. Ναι, εντάξει. Δεν με αφήνει να πάω Ολλανδία. Ναι, καλά κάνει η γυναίκα, ξέρει. Σου λέει και στη Γερμανία τι αύριο. Καμιά πλατιπόδα, καμιά του νταμπάνα, καμιά χοντρή, καμιά. Κατάλαβε. Ενώ στην Ολλανδία σου λέει αυτό, θα πάει εκεί να καπνίσει κανένα Μάλμπορο να πούμε μαλακό. Κάνα Μάλμπορο. Ναι. Καλά. Να είσαι εγκρατή. Να είσαι εγκρατή. Να είσαι εγκρατή. Να είσαι εγκρατή εν μέρη. Εν μέρη. Εν μέρη. Ναι. Ναι, εν μέρη. Εν μέρη. Τι να κάνουμε. Να προσπαθούμε. Να ακούμε και λίγο Ραπτόπουλο. Περνάει η ώρα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλή παρέα είμαστε. Είμαστε παρέα. Παρέα. Καλή παρέα είμαστε. Είμαστε ωραία παρέα. Άντε. Παρέα. Εγώ αν δεν σε ακούσω δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αν δεν σε ακούσω, κάνα δύο φορές ξέχασα έτσι την ώρα, ξέφυγε. Όπω λέω, δεν άκουσα Ραπτόπουλο. Πότε θα κατέβει. Λοιπόν, όταν κατέβει τώρα στην Θεσσαλονίκη, όταν κατέβει, ναι. Θα πάρω το Γιακουμίδη και θα πάμε να με πει, θα με πάρει τηλέφωνο στον αέρα, πάμε στο νησάκι πάλι. Εντάξει. Μέσα. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Άντε καλά. Θα κατέβω κοντά στη 40 τώρα, θα κατέβω, θα πάρω τηλέφωνο στο σταθμό.
Πάμε στο νησάκι να πιούμε ένα κρασάκι και να κατέβεις, πάμε ένα ωραίο ψαράκι. Να κατέβεις στην 40η που λέει ο κόκκινος, να κατέβεις στην 40η. Ναι, ναι, ναι. Στην 40η, σωστό. Φιλιά, γεια χαρά. Σ' ακούω και με την παιδιά. Γεια χαρά. Καλή δουλειά. Βέβαια. Ωραία είναι εκεί. Μηνύματα πολλά δεν είχαμε, είχαμε πολλά τηλεφωνήματα όμως. Αύριο είναι ωραία μέρα το βράδυ. 10 και, Γιάννη, βοήθαμε λίγο. 10 και 5 είναι ο Ολυμπιακός. 10 και 5 είναι ο Ολυμπιακός. Θα δούμε βολίδα μετά από εδώ. Αν έχει παράταση, θα έχει ωραία πράγματα. Εντάξει, συνεχίζει Γιάννη Χιλιτίδης. Εγώ πάω για ύπνο αύριο το μεσημέρι. 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 Για ύπνο αύριο.